Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τι γεια, αντικείμενα ξανά. Πω, ο λαός του Ηρακλείου. Ο κύριος Ματζιού, ωραί. Δεν ξέρω, αντικείμενα πετάει. Φίλαθλοι, μην πετάτε αντικείμενα, θα τιμωρηθεί η ομάδα μας. Και έχει προέβη σε μεγάλη αποκάλυψη, αλλά δεν θα την πούμε. Ναι. Πήραμε την είδηση από τον κύριο Ματζιού, αλλά δεν θα την πούμε. Όταν θα έρθει κατάλληλη στιγμή. Όντως. Εγώ συμφωνώ 100% με τον Γιώργο. Ναι, πρόσεξε. Το καλοκαίρι θα γίνει αυτό που είπατε. Το καλοκαίρι. Αν δεν γίνει όμως, ωραία, σωστά, ελεύθερος, σαν ελεύθερος. Εντολή για... σου λέει, εντολή θα υπάρχει. Εντολή. Όχι, δεν λέμε τίποτα. Τέλος, όχι, είπε για μια μεταγραφή. Δεν λέμε τίποτα. Εγώ και εσύ ωραία, το ξέρουμε. Ωραία, λέω όμως. Εγώ, εσύ και ο Ματσίου το ξέρουμε στην πόλη. Και ο Γιώργος άκουσε. Λέω όμως, ωραία, λέω όμως, θα πούμε... Αν γίνει, αλλά και αν δεν γίνει θα πούμε. Και αν δεν γίνει θα πούμε. Εννοείται. Α, μπράβο. Εννοείται. Μην πουλάει τρελίτσα. Εντάξει. Έτσι, εδώ έτσι. Πέρα είμαστε. 28, ε. Λοιπόν, καλησπερίζουμε ναι. Όλους τους ακροατές του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Mm-hmm. Με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Με Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο και με Γιώργο Παναρέτου Μελισσοκόμο. Μελισσοκόμος. Μελισσοκόμος, συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πιστεύω, έχω ακούσει, Γιώργο, έχω ακούσει τα καλύτερα για το μέλι σου. Και πολύ σύντομα θα το γευτώ κιόλας. Όπως φαίνεται, μετά τη νίκη σου στο τοπικό ντέρμπι του Πειραιά, με τον Αστέρα Πειραιός, ο Άρης Πειραιός με τον Αστέρα Πειραιός. Βέβαια. Κύριε Ματζιούκη, μου θυμίζετε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, πώς πήδηξε ο τερματοφύλακας της Τρυπόλεως. Έτσι λίγο με τα χέρια προς τα όπισθεν. Όπως έσκυψε ο Blackman της Λαμίας. Σαν να βρήκε 500 χιλιάρικα και την ώρα κάτω. Last one time. Ναι. Και έγινε το. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε βάλει ένα στοιχηματάκι με τον τέτοιο που φαίνεται να το κερδίζω. Ακόμη δεν τελείωσε βέβαια. Εντάξει, είμαστε κοντά. Εντάξει, δύο ποτάκια, δύο κιλά μέλι που είναι εξαιρετικό μέλι. Το δικό μας. Βάλαμε και ένα ποτό. Δηλαδή, κλέβω από εκκλησίες, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, φίλε. Μπορεί... Κλέβω από εκκλησίες. Εσύ κλέβεις από εκκλησίες. Μόνο εγώ πήρα παλικαρίσιο στοίχημα στο Άρης ΠΑΟΚ με τον Μπουγάτσα. Για να δεις ότι διπλό είμαι... εγώ, μόνο διπλό. Για να δεις και ότι είμαι... και άσο Μπουγάτσας. Για να δεις ότι είμαι εντάξει, ναι. Για να δεις. Ανάλογο, όχι τέτοιο στοίχημα, αυτό είναι ένα τραπέζι. Έχω βάλει με συνάδελφο, ας τον πω συνάδελφο, προϊστάμενος μου στη δουλειά, ένα στοίχημα που το κερδίζω όπως με τον Γιώργο και μου λέει να το πατήσουμε, μου λέει με το πάω κάρι στην Τούμπα. Λέω μέσα. Αλλά θα μου δώσει και το χίτουλο. Μέσα. Τι έζε, γιατί ρε φίλε. Έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι. Πρωταθλητής, αίτητος. Ναι. Δεν έχει δύο ισοπαλίες, 18 νίκες. Ναι. Στο κάτω-κάτω, εγώ έχω κερδίσει στοίχημα. Ναι. Δεν έχω κάτι τέτοιο να βάλω. Ναι. Και λέω, θα το βάλουμε, ρε. Mm-hmm. Θα το βάλουμε. Ή δύο ή τίποτα. Και δίκιο. Το βάλα. Έχεις δίκιο. Το βάλα. Γιατί να μην το βάλω. Άμα χάσουμε. Έχεις δίκιο. Και με αβάτζο θα το χάσει στοίχημα. Α, μπράβο. Εγώ δεν θέλω αβάτζο. Το ντουρντρούλι, ρίξτο. Βάλτο. Βαγγέλη, Χώστο. Το έβαλα εγώ, ρε. Τι να χώσω. Μέσα τον είπα. Εντάξει, μέσα. Και εγώ πληρώνω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Το κάνουμε επί δύο. Δεν έχω να. Ένα κοτοπουλάκι είχαμε βάλει. Κοτοπουλάκι. Ναι. Να έρθω κι εγώ. Ένα κοτοπουλάκι. Ολόιδιο στοίχημα με αυτό που έπαιρνε με το Ραπτόπουλο. Αν ποιο θα είναι πιο κοντά στην Ευρώπη, ο Άρης ή στο να πέσει. Κέρδισα ένα στοιχηματάκι από αυτό. Εκτός αν αυτοκτονήσουμε, τι να πω. Θα σε φέρω και εσένα. Θα είσαι κι εσύ στο στοίχημα. Όπως με έφερες κι εσύ στον Μπουγάτσα. Εντάξει. Θα σε φέρω κι εγώ. Θα πάμε στο Φαμιλιάνο, στο φίλο μας. Μην τρως μια εβδομάδα, εκείνη τη βδομάδα. Κάνε μια νηστεία. Εντάξει, λοιπόν. Θα κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στα στους... διαδικαστικά. Γιατί πάμε. Έχουμε και τον αυτοκράτορα της πόλης που πήγε στο τελικό. Σιγά. Σιγά, μαγειρίτσα. Έλα. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο. Αυτό είναι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Να το σοντρούλι. Να σας τρέχουν τα σάλια. Την Κυριακή να δεις τη σάλια θα σε τρέχουν εσένα. Γιατί τι θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Θα κάθεσαι, θα είσαι ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Θα σου πω την άποψή μου. Ναι. Θα σου πω. Ναι, άντε, δεν... Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Mm. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, ναι. Αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Σαν να λες ποίημα την 25η Μαρτίου σε πάνω σκαμνάκι στο πιάτο. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Και delivery στο 2310 520 55. Κάτσε να βάλουμε και λίγο ηχόχρωμα για τον κύριο έτσι. Τρέγια. Βάλι. Και delivery ακούει στο τηλέφωνο 2310 520 555. Εύκολο το νούμεράκι, έτσι. Κατεβάστε επίσης την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μερικές γρήγορες λαχτάρες
αυτές προσφορές. Και τρίτη πρέπει να τις λέμε, έτσι. Βέβαια. Δύο μπέργκες μεργύρω και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Γύρω το λες έτσι. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers και ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Και ένα κλαμπ αλαντικών και μία κοκακόλα 5 ευρουλάκια. Special τα πάντα. Καλησπέριζουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για άλλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολιτής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται σε συστήματα πετρελοκίνησης καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Η Ιορδάνη Τσερκέζος, σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου στη Νεάπολη, στη θρηλυκή αγαπημένη λατρεμένη Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό. Και αν δεν ξέρεις Σκορπιό στη Νεάπολη, τζάμπα ζεις και αναπνέεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και για κούτρα. Τεχνικό έλεγχο, σημειώστε το 2310-635-80 και 9 Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Αβράμογλου. Τι είναι αυτός? Αβράμογλου, όταν λέμε Αβράμογλου, ένα πράγμα έρχεται στο μυαλό μας. Η πηγή, το... Όχι. Δεν κάνει μαστορμάρες. Όχι φίλε, ούτε ξέρω, πατσά ο άνθρωπος. Η πηγή το βοτάνο είναι ο κύριος Αβράμογλου. Θαυματουργά φυτά, η άματα ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλον τον κόσμο. Άμα δεν σου κάνει κούκου τίποτα καλά, κύριε παιδί μου, τώρα με αυτές Μην μπαίνει στο χαπάκι τότε. Τις θείες που βγαίνεις στις φίλες σου, ξέρω. Με ποιες? Τις θείες, με τις φίλες σου. Θείες. Θείες, τι είναι. Και θείες, ρε. Καλά, μια μας έλεγες μοντέλα τώρα, θείες γίνανε. 40-40 πλάς είναι, πώς. Θείες εννοεί, βρε, από το θεϊκές. Όχι, όχι, όταν βγαίνει με θεϊκή. Πήγες να το σώσεις εσύ, αλλά δεν. Με κάτι θείες είναι. Με κάτι, να σε καλά. Εσύ με θείους είσαι, με τι. Εγώ παντρεμένος άνθρωπος. Λέω, μπα και. Είπε και ο Γκλέτσος, μπα και το γύρισε από εκεί. Άμα, ρε, παιδί μου, δεν λέω με τις φίλες σου, με τις σχέσεις σου. Έτσι, όμως, άμα ρε παιδί μου έχεις τίποτα προβλήματα στιτικής δυσλειτουργίας, πρόσεξε. Ναι, ο ασκητής είσαι. Φίλε, όχι, σου λέω τώρα. Μπορεί να πας στον Αβράμογλου, θα ακούσεις κάτι. Έχει τέτοια πράγματα. Περίεργα βότανα, θα πιεις κανένα δυο ματζουράνες, κάτι ξέρω εγώ, μείγματα. Θα γίνεις εντούρο. Φιλαράκι, ειλικρινά σε μιλάω, θα βάλει κράνος η δικιά σου μετά. Έτσι λες. Λοιπόν, υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με κατούνι, πλατεία εμπορίου και φυσικά το top σκεύασμα, το Fito Slim. Που είναι λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδενάτισμα. Πάντα σε συνεργασία φυσικά με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Μπράβο. Ωραία, φίλε, δύο στα δύο. Κάπε όλα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για το κομμωτήριο ανανέωση και για το πρατήριο καυσίμου του. Πριν το διάλειμμα θα τα πεις. Θα τα πούμε στις 9, να μην κουράζουμε και τον κόσμο, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα. Καταρχήν, καλησπέριζουμε τον Γιώργο Παναρέτο, το φίλο μας, το Μελισσοκόμο. Καλησπέρα, παιδιά. Το γνωστό συντελεστή από την τηλεοπτική μαρμίτα του Θούβου. Έτσι. Που ήμασταν και εμείς 5 χρόνια εκεί πέρα. Εντάξει, το νέα γενιά. Νέα γενιά. Ναι, ναι, βέβαια. Είπαμε, έχουμε υποσχεθεί εδώ στον κόσμο ότι μόλις μας δίνει την ευκαιρία θα έρχονται τα παιδιά εδώ. Είπε και ο Νίκος ο Καστοριανός θέλει να έρθει το παλικάρι. Να μην φωνάζει μου, φωνάζει πολύ όμως. Πολύ φωνάζει. Σιγαστήρα θα του βάλω. Πέρασε και εμένα, εγώ παλιά γελούσα δυνατά. Φωνάζει πολύ, πες να μην φωνάζει τόσο πολύ. Φωνάζει πολύ. Με σιγαστήρα, με σιγαστήρα. Καλησπέριζουμε το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος νομίζω θα έχει πάρα πολλά να πει, να ανταλλάξουμε και τις απόψεις μας. Και με τους φίλους ακροατές. Για τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε FM, ενώ το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526 για όλους τους ντροπαλούλιδες που δεν θα επικοινωνήσουμε τις γραμμές και για όλους όσους μας κρυφακούτε, που είστε αρκετοί. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα, όλα καλά. Χαρούμενος πολύ. Χαρούμενος φυσικά εννοείται για τον αχνηστό γάβρο. Φάγαμε την Κυριακή. Πώς. Τον αχνιστό γάβρο. Μου άρεσε αυτό. Βγήκαν κάτι Ολυμπιακοί. Άκου να δεις τώρα δηλαδή. Τρέλα που τρέλα δεν πάει στα βουνά. Και γιατί μας λες, λέει, γάβρους. Και λέω, αν πάτε σε ένα περίπτερο του Πειραιά και ζητήσετε εφημερίδα, έχετε εφημερίδα γάβρο. Δηλαδή μόνοι σας το λέτε. Για μένα το γάβρος δεν είναι προσβολή. Εφημερίδα γάβρο δεν έχουνε. Άρα λοιπόν, αχνιστό γάβρο φάγαμε την Κυριακή. Ωραίο, πολύ καλό. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Σισε που μας χάρισε και το 3-0. Που δίνει εκείνη τη λάθος πάσα και ανησυχούν, λέει Γάβρη, ότι θα παίξει με την ΑΕΚ. Στο δεύτερο γκολ ο Σισε φταίει. Ποιος? Μπράβο, και ανησυχούν, λέει Γάβρη, που θα παίξει με την ΑΕΚ. Συγγνώμη, είχα διαβάσει τώρα μια που το λέμε. Σε καλό σας βγαίνει, κύριε. Ένα λεπτό. Δεν θυμάμαι, νομίζω γι' αυτόν ήταν. Λέει, δέχτηκε ο Ολυμπιακός 18 εκατομμύρια πρόταση και είπε όχι για το Σισε. Αν αληθεύει αυτό το πράγμα,
Δεν ξέρω τι να πω. 18 εκατομμύρια και είπε όχι για το Σισε. Καλά, εδώ πήρε 22 ο Ρέτσος. Δεν είναι. 18 για το Σισε και είπε όχι. Ναι, όχι, αυτό είναι το καλό. Ναι, το είχα διαβάσει καμιά εβδομάδα πριν μια εβδομάδα. Είπε όχι, λέει ο Μαρινάκης, σε 18 εκατομμύρια για το Σισε. Άμα υπήρχε τέτοια πρόταση και είπε όχι, τι να πω, συγχαρητήρια, μπορεί να πάρει περισσότερα. Έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει, μια μετριότητα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι γενικώς ο οδοστρωτήρας που λέγεται ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα συνεχίζει. Σε πια σε όλα. Σε όλα. Άσε να ακούσεις τώρα. Για να ακούσω. Θα σου πω κάτι. Πανελλήνιος πρωταθλητής στην Πάλη. Στην Πάλη. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Στην Πάλη. Με το μεγάλο. Στους Παλαιστές ήσασταν πάντα καλοί. Ήμασταν καλοί. Άλλοι είναι στους Παλαιστές καλοί και άλλοι με την αστυνομία ήταν. Ναι, και στην αστυνομία. Πάλι καλοί είστε με την αστυνομία. Γιατί όλοι οι αστυνομικοί διευθυντές με το που τελειώνουν γίνονται στον ΠΑΟΚ υπάλληλοι. Όχι, εγώ είπα ότι είναι κακό. Όχι, εγώ δεν είπα. Υπάλληλοι γίνονται οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Σωστά. Για τη σωματική ακεραιότητα. Σωστά, γιατί πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στο γήπεδο. Σωστά. Τουλάχιστον αυτή είναι φανερή. Σωστά. Εμείς δεν είναι κρυφή. Δεν είναι κρυφή. Σωστό. Με ονοματεπώνυμο. Έλα, Γιώργο. Συνεχίζουμε. Μετά την Πάλη θα μας πεις και για το πινκ πονκ. Για όλα. Θα τα πει όλα. Λοιπόν, καταρχήν μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι σύλλογος. Έτσι, είναι μεγάλος σύλλογος. Λοιπόν, Πανελλήνιος πρωταθλητής στην Πάλη. Τελικό κυπέλου στο μπάσκετ 20 χρόνια μετά. Όπως τότε. Που παίζαμε μέσα στο Περιστέρι και πέσαν τα φώτα, έτσι και τώρα. Και πάλι πέσαν τα φώτα. Και μάλιστα είναι Ιωνός, γιατί τότε είχαν πάρει το κύπελο. Ναι. Είναι και τώρα Ιωνός, λοιπόν. Άστο. Για με να την, πάμε στον Άικ, έτσι. Να πούμε την Άικ ήταν ναι. Το τελευταία κούπα. Με τη Χάρτινη. Ακριβώς. 1999. 20 χρόνια και 13 ημέρες μετά. Μπάσκετ Χάρτινη. 20 χρόνια, συγγνώμη που διακόπτω, και 13 ημέρες μετά, ο ΠΑΟΚ σε 4 ημέρες από σήμερα. Καλείται να φέρει το κύπελο Ελλάδος μετά από 20 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να υψωθεί στο Λευκοπύργο και να πανεγυριστεί ανάλογα μέσα στο Ηράκλειο. Είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με τον Ολυμπιακό. Το Ηράκλειο δεν θα πανεγυριστεί και αν το πάρεις, γιατί είναι δύσκολο, μόνο η ομάδα θα είναι. Δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι να πούμε. Όχι, δεν είναι μαθητές. Θα είναι και μαθητές. Φυσικά εννοείται. Καλά, μην το κάνεις ότι θα είναι μαθητές. Καλά, άμα πάει Ολυμπιακός. Εμείς θα είμαστε τίμοι, θα πάνε μαθητές. Δεν θα πάνε κάποιοι κύριοι που κάνουν εκπομπές και είναι 60 και 65 χρονών και ουρλιάζουν με ρατσιστικά παραλυρήματα και θα βγαίνουν και θα λένε ότι. Δεν ξέρω τι τους βαφτίζουν και μπαίνουν στα γήπεδα. Όπως είχαν κάνει σε κάτι τελικούς βόλεϊ που και εκεί την πάθανε φυσικά. Αυτός που τα κορευόταν Γουλία αν έχανε το πρωτάθλημα φέτος. Αυτός ο καλός κύριος. Αυτός ο ψευταράς, ο δηλός που δεν τιμάει τα μπαντελόνια του. Το έκανε δήλωση πέρσι δημόσια στην εκπομπή του. Αν δεν πάρω το πρωτάθλημα την άλλη χρονιά, το 2019 δηλαδή φέτος, θα κουρευτώ Γουλή. Εντάξει. Και φέτος λέει δεν ισχύει το στοίχημα γιατί λέει εγώ υπέδεσα λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει καθαρά. Πιο καθαρό βρε σφουγγαρόπανο του Πειραιά. Σφουγγαρόπανος, παλιοσφουγγαρίστρα του Πειραιά. Πιο καθαρό πρωτάθλημα από αυτό που εσύ δεν έχεις δει στη ζωή σου. Δεν θα υπάρξει στην λοιπόν, ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν. Ο Άκης και ο Τάκης, τα δύο αδερφάκια. Να μην το πω διαφορετικά. Καθαρά και βρώμικα τα είπαμε και για το Ολυμπιακό και για όλες τις ομάδες. Εδώ όμως επειδή κατά μεγάλο ποσοστό, αν και είναι νωρίς ακόμη, παίζει και στην έδρα του. Θα κερδίσει, λέω εγώ, ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι, θα είναι εύκολο. Θα γίνει μεγάλη μάχη, να ξέρεις. Ποιο θα είναι, 26-16 είναι. Ναι, ναι, εγώ δεν είπα ότι. Είπα ότι είναι νωρίς. 26-16 είναι. Στην έδρα του παίζει. Στην έδρα του παίζει φαβορή ο Παναθηναϊκός. Λογικά ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα. Έχει, κοίταξε, περίμενε. Έχει τραυματία τον Καλάθι. Από ένα σημείο και μετά που θα αρχίσει να κουράζεται, επειδή παρακολουθώ μπάσκετ, θα αρχίσει να έχει θέμα ο Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπω και τραυματία εγώ να σου. Ναι, είναι τραυματίας. Παίζει δηλαδή με ένεση. Θα έχει θέμα ο Παθναϊκός. Καλά, εντάξει. Έστω λίγο φαβόρι ο Παθναϊκός στην έδρα του παίζει. Ναι, προηγείται. Όχι, λίγο είναι αρκετά φαβόρι. Ναι, προηγείται και με 10 πόντους και τώρα φάουλ έχει δώσει. Δεν το έβαλε ο Blackman. Δεν το έβαλε. Όπως και να είναι, ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Καλά, μόνο με την ψυχή. Γιατί αν συγκρίνουμε το ρόστερ των δύο ομάδων είναι τουλάχιστον. Χαόδες. Καλά, χαόδες δεν είναι, αλλά έχει. Χαόδες δεν είναι. Δεν έχει 10 εκατομμύρια. Έχει. Δεν έχει 10 εκατομμύρια και παραπάνω Παναθηναϊκός. 15 έχει νομίζω ο Παναθηναϊκός και 15. Λιγότερα. Κάτι ανάμεσα σε 10 με 15. 15 αν έχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ έχει ούτε ένα. Όχι, παραπάνω. Παραπάνω. Εσύ δεν μου έλεγε ότι ξανύχτηκαν και. Ένα και κάτι. Ένα και κάτι. Κλάιμα ένα. 15 φορές παραπάνω. Και άνοιξη μακριά. Δεν είναι έτσι, εντάξει. Δεν παίζουν μόνο τα μπάτζετ. Παίζουν φυσικά ρόλο και το μπάτζετ. Δεν παίζουν μόνο το μπάτζετ. Απλά λέω, επειδή όλη η διοργάνωση αυτή είναι έτσι, ούτως ώστε. Να πρημοδοτείτε μία συγκεκριμένη ομάδα, θα γίνει και το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι το βρίσκουν σε αυτό το γήπεδο, στα δύο αγοράκια. Δύο αγοράκια.
Αγοράκια. Μήπως δηλαδή τον Τάκη και τον Νάκη. Τα δύο αγοράκια. Ναι, δεν ξέρω τι βρίσκουν σε αυτό το γήπεδο και είναι τόσο μελιστάλακτο. Είπα και το μέλι την τέτοια. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σαν να λένε, ας πούμε, στον, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, σαν να δίνει ένα πολύ μεγάλο μπόνους στον Παναθηναϊκό. Ο Σφουγγαρόπανος, ο Βρωμοχαβουσγιάρης, που τόλμησε να μας πει Σκοπιανούς, ο Βρωμιάρης αυτός, ο ρατσιστής. Που του κόψανε την εκπομπή, του ξαναδώσανε με τις αβάτες και τις ευλογίες του Προέδρου. Στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο. Στο διαδίκτυο μόνο είναι. Όπου είναι. Δεν έκλεισε και το κανάλι. Όπου είναι, στο διαδίκτυο δηλαδή τι σημαίνει. Στο διαδίκτυο υποτίθεται έχει μια άλλη πιο μεγάλη ελευθερία. Τελικά πιο μεγάλη ελευθερία δεν έχει φιλαράκι. Και αυτό τελικά είναι, δεν είναι τόσο σίγουρο. Ξέραμε ότι στο διαδίκτυο μπορείς να βρίζεις και να κάνεις κανένα, αλλά δεν είναι και έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν επεμβαίνει το SURU φυσικά στο διαδίκτυο. Δεν έχει πρόστιμο, αλλά μπορεί να σου κατεβάσει την εκπομπή. Ας ψάξει, ρε παιδί μου, λίγο το γενεολογικό του δέντρο να δούμε. Ωραία. Μήπως έχει καμιά σχέση με τα Σκόπια τίποτα. Λοιπόν, και έχει τέτοια καψούρα το παιδί. Έτσι, ακριβώς. Γιατί εμείς εδώ πέρα οι Μακεδόνες ζούμε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στο. Έχει καμιά καλή σχέση, ρε παιδί μου, από αρκετά τον ετών, τίποτα κληρονομικά το παλικαράκι αυτή Σφουγγαρίστρα του Πειραιά. Εκεί με το άλλο το αγοράκι, το άλλο το χαζοχαρούμενο λοιπόν, που κάνουν εκπομπές, γιατί είναι και θρασίδηλοι και είναι οι μεγαλύτεροι φασίστες που υπάρχουν. Yeah. Γιατί δεν αφήνει τον κόσμο να μιλήσει, να πει την άποψή του, όμορφα και ωραία με δημοκρατικές διαδικασίες. Όπως κάνουμε εμείς, τη Δευτέρα βγήκαν εδώ Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, δώσαν συγχαρητήρια για το αρσενικό πρωτάθλημα που κατακτά ο ΠΑΟΚ, μόνο Αργιανοί και Ηρακλειδείς δεν βγήκαν. Κατάλαβες. Αλλά δώσαμε ελευθερία λόγου σε όλους και είπανε και ότι γουστάρανε. Αρκεί να μην βρίζουν, να μην προσβάλλουν και να μην λοιπόν, κάνουν. Λοιπόν, 32-18 κάτι. Α, το φιλάκι μας ο Γιάννης ο Ζυγκόλης στέλνει χαιρετίσματα και σε σένα και σε μένα. Γεια σου, Γιάννη. Και λέει, προφανώς άκουσε αυτό που λέγαμε, σας περιμένω λέει από το μαγαζί. Εντάξει, είπαμε με την πρώτη ευκαιρία, Γιάννη, θα περάσουμε. Εντάξει, πες και τα αφεντικά σου να στείλουν. Καραλωμινόχαρτο κατά εδώ μεριά. Ναι, τι όλο μας περιμένεις, εμείς ήρθαμε. Ναι, μπράβο, σας κάναμε 50 φορές διαφήμιση. Στείλε καραλωμινόχαρτο κοψίδια εδώ πέρα. Στείλε καμιά πίτσα. Στείλε καμιά πίτσα. Στείλε καμιά παγωμένη, ξέρω μια πίτσα. Με καμιά μπριζολάρα να γουστάρουμε. Μια πίτσα, δύο άτομα τρώμε και σκάμε. 20 φορές του. Τέλος, πες τα αφεντικά σου, τέλος η κούτρα διαφήμιση, να ξέρεις. Μόνο σένα θα λέμε το. Εσένα θα έχουμε χορηγό. Γιάννη Ζυγκόλη, τίποτα άλλο δεν λέμε. Εγώ θέλω για να τελειώσω λίγο και με τον ΠΑΟΚ. Να τελειώσει, πρόσχε μας λέω. Να πω λίγο για τον οδοστρωτήρα που λέγεται ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα. Κυρίως ότι 20 του μηνός είναι τα νοκάουτ στο βόλεϊ. Η ομάδα των ανδρών παίζει με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει όσοι μπορούν να πάνε να στηρίξουν. Αλλά εκεί που πρέπει, θέλουν τη στήριξή μας είναι τα κορίτσια του βόλεϊ στη Μίκρα. Που παίζουμε με τον Πορφύρα, ο οποίος είναι μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Που του χρόνου θα είμαστε και εμείς εκεί. Χάρη στο τεράστιο έργο που γίνεται στη διοίκηση του βόλεϊ του γυναικείου ΠΑΟΚ, που ήταν υποδιάλυση, δεν ξέραμε ότι υπήρχε και ανεβαίνει απίστευτο τρένο, ανεβαίνει επάνω, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και θέλουμε να πάμε να δούμε, πρέπει να στηρίξουμε πότε, τα κορίτσια. Πότε, 20 πότε. Του μηνός, άξι την άλλη Τετάρτη. Και ήρθε ο άλλος, άκουσε κορίτσια. Λοιπόν, πέντε φορές αλλιάζεις από σένα. Άκουσες κορίτσια, ήρθες. Ας τον ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Συγγνώμη, εντάξει. Αυτά, όχι, εντάξει. Ναι. Πού άλλο είμαστε πρώτοι πουθενά. Όχι, παντού είμαστε. Στο γυναικείο χάντμπολ καταρχήν. Άντε, μπράβο. Έχουμε τελικό. Ο Μπατσίκης του ΠΑΟΚ. Με αναγέννηση Άρτας, δεν τα ξεχνάμε. Ήταν ωραίο αυτό. Ο Μπατσίκης. Ο Μπατσίκης. Ο ΠΑΟΚ, για μένα η άποψή μου, ο ΠΑΟΚ είναι σε όλα τα αθλήματα. Πάει εκπομπούλα. Έτσι, έτσι, ωραίος. Πάει εκπομπούλα. Ωραίος. Λοιπόν, την Κυριακή. Ποια Κυριακή? Ζάχο Ντρούλ. Πολύ γιορτή. Την άλλη Κυριακή. Τώρα είναι το τελικός. Α, 5 η ώρα. Ο πραγματικός αυτοκράτορας, μπασκετικός της πόλης. Κάτι κλακλουκ αν τα. Κλακλουκ θα κάνουν την Κυριακή. Ποιος? Θα ακούς πανηγυρισμούς ξανά. Πού θα ακούσω? Λοιπόν. Ναι. Θα διεκδικήσει άλλη μια φορά το κύπελο Ελλάδος. Ναι. Για να έρθει, μια φορά μην το λες. Να έρθει ένας τίτλος επιτέλους στο μπάσκετ. Άλλη μια φορά μην το λες. Τελευταία φορά που διεκδίκησε πριν 20 χρόνια. Το 20 το πήραμε. Πριν 20 χρόνια ξαναπήγε τελικό. Εσύ πότε πήρε πρωτάθλημα τελευταία? Πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Το 93, 92. Γιατί? Πριν από μένα πήγες πρωτάθλημα. 90-91, ναι. Καλά, τι γελάζεις. Και για τίτλους μιλάς στο μπάσκετ. Και δεν τρέπεσαι να το πεις. Ρε, ανυπαρκτούλη, για τίτλους μιλάς στο μπάσκετ. Σταμάτα τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Μιλάει τα αφεντικό. Δεν έχουν πέσει τα λικουαφόνα από πάνω. Τα αφεντικό της πόλης. Τελειώσατε στο μπάσκετ. Τι τελειώσαμε? Τελειώσατε στο μπάσκετ. Δεν υπάρχετε.
Τι ήπιες ρε πριν έρθεις. Ακροβατείτε μεταξύ Α1 και Α2. Ρε τέσσερις μήνες θα πλύνω την ειδική σου. Κατάλαβες, δεν έχει σημασία. Νερό, το κόψα το νερό. Συνεχίζω στα Ευρώπας. Πού? Παίζω στους 16 με την ΑΕΚ. Συγκινηθήκαμε. Παίζω τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Και γιατί δεν έχει. Και είμαι τέταρτος. Γιατί δεν έχει 2-3 χιλιάδες στο εκεί πέρα. Τέταρτο πέμπτο. Γιατί δεν έχει. Παραπάνω. Έχει. Εγώ κόβω διαρκές και πηγαίνω βέβαια. Ποιο Άρη βρε στο μπάσκετ. Μόνο ο ΠΑΟΚ υπάρχει στο μπάσκετ στην πόλη. Κάποτε υπήρχε ο Άρης. Okay. Δεν υπάρχει. Μπράβο σας, κάποτε τώρα είστε ανύπαρκτοι και στο μπάσκετ. Ωραία. Εντάξει, αυτή είναι. Ξαναπες. Θέλετε, δεν σωστά. Θέλετε. Σωστά. Σας πονάει, δεν σας πονάει. Ξαναπες. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ξαναπες. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξαναπες για το ΠΑΟΚ Live να μαζέψει κανένα φράγκο. Ξαναπες για το ΠΑΟΚ Live. Γι' αυτό. Γιατί απλώς μιλάω αγωνιστικά. Εσύ ασχολήσου με τα οικονομικά. Ναι. Αγωνιστικά. Μα εγώ χρωστώ περισσότερα, δεν κάνω έρανο. Αγωνιστικά εδώ και χρόνια ναι. Είσαι πολύ κατώτερος. Τρεις τελικούς πήγε τελευταία. Πανηγυρίζεις για τελικό. Και άλλες πήγε τελευταία 6 χρόνια τρεις τελικούς. Εγώ θα διεκδικήσω. Ναι. Εγώ τι έκανα, δεν διεκδίκησα. Άστι, παπαλιά ξινά στα φίλια. Τώρα λέω ρε, τι παλιά. Δεν τίποτα. Και εσύ ό,τι θα πάρεις την Κυριακή πήρα και εγώ. Πήρες. Ναι. Ό,τι θα πάρεις την Κυριακή και εσύ. Μπράβο, τι πήρες. Αυτό θα πάρει. Θα δούμε εγώ τι θα πάρω. Θα δούμε. Μέχρι την Κυριακή που θα, που θα ξαναγίνεις πράσινος ή κόκκινος. Να υποθέσω. Ναι. Να υποθέσω. Ή πράσινος ή κόκκινος θα είσαι. Ωραία. Να υποθέσω. Να είσαι με τον ΠΑΟΚ. Όχι φυσικά. Να υποθέσω ότι. Άμα υπάρχει κανένας Αργιανός που θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Α βγει παρακαλώ. Α πει να μα πει και πού είναι, ναι. Πού μένει. Όχι, να μην μα πει πού μένει, γιατί θα του στείλουμε να πούμε εδέσματα από το πορκέτο. Να υποθέσω, Τρέγια μου, ότι μου, πριν τρία χρόνια που έπαιξε στο παλέ, ο Άρης με τον Πασο Παλέ έπαιξε κιόλα τελικό, ρωτήσω με τον Άρη να υποθέσω, έτσι. Με ποιον είναι, Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Όχι, ρε φίλε. Γιατί ρε. Όχι. Μα και ήμουν ουδέτερο. Τι ήσουν, ουδέτερο. Όπω ψήφισα με τον Ηρακλή ουδέτερο. Τι ουδέτερο, ρε φίλε. Ουδέτερος, έβλεπε το μάτι, ποιο θέλει να κάνει. Δεν το είδα το μάτι. Τι ουδέτερο. Όπου δεν παίζει ο Πάουκ δεν με διαφέρει. Εγώ, να σου πω λίγο κάτι. Ναι, χοντρό λιγνό έβλεπα. Μ' αρέσουν αυτά. Χοντρό λιγνό έβλεπα. Χοντρό λιγνό παίζει τώρα στον κινηματογράφο. Με πάνω το δούμε. Εγώ είναι γεγονό ότι με ομάδε τι οποίε σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί έχουμε αντιπαλότητα και εγώ δεν κάθομαι να τα δω τα μάτια. Ρε παιδιά, εγώ δεν είπα τα είδατε. Σας ρωτάνε, δεν θα το δεις το μάτι. Έρχεται ένας με ένα ματζαφλέρι και σου λέει ρε φίλε, παίζει τελικό Άρης Παναθηναϊκός. Ποιον θέλεις να κερδίσεις, Παναθηναϊκός. Αυτό είπαμε. Τι να σου λέει, για να είμαι ειλικρινής. Όταν έπαιζαν οι δύο τελικοί Άρης Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, Άρης Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Άρης. Ήμουνα σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι, δεν ήξερα τίποτα. Ενώ αντίθετα στο Παναθηναϊκό Άρη στο ΆΚΑ, όλη η γειτονιά άκουσε εκείνο το γκολ που φώναξα. Φώναξε γκολ και ζει ακόμη. Δηλαδή, με το λέτο, το λέτο. Το λέτο, ναι. Φώναξε γκολ στο χαλάω δεν μένει. Φώναξε γκολ. Ντροπή σου. 25... Δεν ήμουν στο χαλάω. 25. Παιδιά, ξέρετε, η διεύθυνση του Γιώργου είναι Αμφιθέας 32 χαλάω. Η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών που έγινε ποτέ σε τελικό είναι. Έτσι, δηλαδή το μεγαλύτερο μνημόσυνο γιατί χάσανε. Έτσι. Που δεν κάναμε... δεν τράπηκε να σεβαστεί του συμπολίτε και φώναξε τον κόλπο. Δεν είναι τα σπίτι. Στου λέτο το. Είμαστε σε κάτι χείρο και το βλέπαμε. Και, περίεργο. Εγώ νόμιζα και όταν θα πέσω και με τον Άρη σου. Αυτό δεν είναι το κόλπο που πήγαινε βασανιστικά η μπάλα έτσι. Πήγαινε τρει μέρε. Ναι, κάνα δύο-τρει μέρε. Κύριο Σιφάκη. Σιφάκη ήταν. Αυτό είναι ο αγαπημένο τη άσχημη. Καλό άνθρωπο. Ο αγαπημένο άνθρωπο. Καλά, η άσχημη κάτι γούστα. Ναι, ο αγαπημένο τη. Αυτό ο άμπαλο. Όπω είχε μουσεί το γουστάρι. Μιλάμε ήταν. Δηλαδή άσε αυτό το έφαγε από 60 μέτρα γκολ. Πηγαίνει η μπάλα τρει μέρε. Μέχρι και στη μεγαλύτερη νίκη του Άρη, στην Μαδρίτη, ήταν ο χειρότερος παίκτης του Άρη. Ζάχο, ο Σιφάκης. Ο Σιφάκης. Άκουσε λίγο, εκείνη τη χρονιά ήσουν ο δούριος ύπος του Παναθηναϊκού. Τι ήμουνα? Ο δούριος ύπος του, του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν πήρα το κύπελο? Γιατί ρε φίλε, τα πήρε όλα ο Βάζελος. Καλά, αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, σε χρησιμοποίησε ένα λεπτό. Όσο ένα ήθελε, λεπτό. Όσο ήθελε και στο τέλος έδωσε μια κλωτσιά. Ωραία. Γιατί ήσουν ο κομπάρσος του Παναθηναϊκού που προτίμησες να παίξεις υπέρ του Παναθηναϊκού. Προτίμησες να παίξεις. Με το δικό σου μυαλό. Με τον Πάο, με τον Σπάθα. Καλά έκανα, για να πάρει ο Γιάννης Κόντης, ο πράσινος Γιάννης Κόντης. Υποθέσω... Που ήταν γενικό κουμάντο στην ομάδα να υποθέσω... σου. Να δώσει τον τίτλο στον Παναθηναϊκό. Να υποθέσω, κύριε Τρέγια, που τη χρονιά του Μπαρά τελευταία αγωνιστική έπαιξε στο Καραϊσκάκι και έχασε 2-0 με ανοιχτά τα ποδαράκια. Τη χρονιά του Μπαρά. Ποιο Μπαρά? Το 1980, πρώτο μπαράζ. Πρώτο... Ποιο 80 ρε φίλε τώρα, πλάκα. Α, παλιώνει και το 80, να μην πούμε. Δεν μετράει και το 80, παιδιά. 38 χρόνια πριν. Δεν μετράει το 80, τι είχαμε, κανένα πόλεμο. Να μιλήσουμε για το 10 ρε φίλε, να μην. Καλά, το 80 τι είναι παλιό, είναι ρε. Το 80 είναι 38 χρόνια. Δεν μετράει. Ρε φίλε. Δεν μετράει. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα. Η Σαμπουτζάκη περίοδο είχε. Πράσι Σαμπουτζάκη. Τελευταία χρονιστική έπαιζε Ρόδος Άρης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καφενείο τότε, έχει καλή ομάδα. Ξέρεις πώς έλεξε το μάτι σε τρέγια. Δεν θυμάμαι, όχι. 2-0 έχασε ο ΠΑΟΚ. Στο Καρεσκάκι πάντα είχα κακή. Άσε ρε, τι λέτε καλέ. Ναι, αλλά στον Παράσκακι δεν μας είπες τι έγινε στο ημίχρονο. Άντε πάλι, θα λέγαμε. Στο ημίχρονο. Τι σε νοιάζει τι έκανα εγώ στον Παράς. Εγώ λέω τι έκανες εσύ. Θα έχεις ένα πρωτάθλημα ακόμα. Συγγνώμη, τρολίγκα κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τέτοιο. Μεταπολεμικό. 3,5 έχω τρέγια, δεν με φτάνεις. Μεταπολεμικό. 3,5 έχω. 3,5 δεν έχεις. Πώς, Παράς έπαιξα, 3,5. 3 έχεις. Από κάτω είσαι πάλι τρέγια. Τώρα 3 έχουμε όλοι μας. Καλά εννοείται. Και άμα θες να δούμε τώρα τίτλους, έχω 8 και φέτος κάνω 10. Ναι. Στα κύπελα, 9 σίγουρα και πλέον είσαι από πάνω. Αφού είσαι στο Παρίσι. Ο Αναστάσης ο Βλάκος, ο Θανάσιος. Ναι. Καλά, άσο ρε, πλάκα κάνει ρε, για το ποιο αυτοκράτορ λέει. Άσε ρε τώρα, ρε, δεν υπάρχει στο μπάσκετ, Θανασάκο. Θανασάκο, Θανασάκο. Κάποτε είσαι. Γελάει και τα καλώδια. Τώρα θα πάρουμε τις γραμμές. Κάποτε ήταν ο Άρης στο μπάσκετ. Δεν είναι ο Πάο τώρα. Δεν υπάρχει ρε φίλο. Πρωταγωνιστή ο Πάο. Μα δεν υπάρχει. Πέρσι με Γιαννάκη θα έπεφτε. Παραλίγο, στο παραπέντε. Φέτος καλά που παρένευε ο Ιωαννίδης και σας έσωσε. Τώρα και ασχολήθηκε πάλι με τον Πάο. Το μικρόφωνο είπε έσωσα τον Πάο. Και λες. Μα αυτό ήταν και να σας κλείσει τα μάτια, βρε κορόιδα. Τι θα σας έλεγε. Κατάλαβες. Αλλά δεν λέτε ότι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ναι, λέτε ο Τσίπρας δίνει το πρωτάθλημα στον Πάο. Δεν λέτε ο Τσίπρας σας σώνει στο μπάσκετ. Σας έδωσε κρατική χορηγία τη Σερτένα. Ναι. Γιατί, γιατί δεν μας έδινε και ένα κύπελο. Τι κύπελο σας δώσει. Ένα κύπελο. Καλά, κάτσε να καθιερωθείς την πρώτη εθνική. Τι κύπελο να πάρει. Κάτσε να γίνει η Τρίπολη. Να είστε καλά. Κέρδισε από τον ένα δύο μέλια, από τον άλλον ένα τραπέζι, από τον άλλον θα κερδίσω δεύτερο τραπέζι. Εγώ κέρδισα από έναν Αριανό. Τι ότι κέρδισες. Στο Άρης πάω μια τραπεζάρα. Έλα πάμε γραμμές. Πάγαμε και εμείς. Καλησπέρα. Δεν μας ξέχασες. Ναι. Ναι. Εντάξει είχε λίγο. Έλα, έλα φίλε. Ναι. Δεν ακούει τι έπεσε. Δεν έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Έλα, ο Βασίλης είμαι. Γεια σου, ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. Ποιος Βασίλης, δεν ξέρω. Ζαχώ. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Σύμπα ξανά το 80 τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά μέχρι τον Απρίλιο. Ναι, ήταν το πρωτάθλημα που διεκδίκησε. Αυτό έχει δίκιο. Μέχρι πέντε ομάδες. Και τι έγινε, επειδή έχασα εγώ. Πήρε μπρος το τσάκι. Όχι, λέω ότι είχε καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Μόλις το είπες. Διεκδικούσε και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Με προπονητή του Παναγούλια. Δεν είχε ομάδα ο ΠΑΟΚ. Το 80. Αυτό λέει το ίδιο. Δεν ήταν κομπάρσος του πρωταθλήματος όπως εσύ τώρα, ας πούμε, παλιά. Το ίδιο λέμε, φίλε μου. Το ίδιο λέμε. Να χάσει. Το ίδιο λέμε. Πήγε τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Και επειδή θυμάμαι και το πρώτο γκολ του Γαλάκου, άμα θες το περιγράφω. Στη θύρα 7, δοκάρι, πάει μπάλα 10 μέτρα πάνω, κατεβαίνει κάτω, δεν ακουμπάει κανείς και μπαίνει γκολ. Έτσι ακριβώς έγινε το 1-0. Να σε πω πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Μεταξύ ΠΑΟΚ. Λέω κανένα ψέμα από αυτά που λέω, πες μας. Όχι, εντάξει, έχασε ρε παιδί μου, έχασε. Τι έπρεπε να κάνει, να σκιστεί. Εγώ δεν σου λέω άλλο πράγμα τώρα. Ναι, να σκιστεί με τον εχθρό τον Ολυμπιακό έπαιζε. Να σκιστεί. Με εχθρό τον Ολυμπιακό έπαιζε. Πάω Κάρης, ξέρετε πότε ξεκίνησε. Το είπα σαν ένα ψαχτής. 59-60 παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Και την άλλη χρονιά το είναι έτοιμο να το ξαναπάρει. Ναι. Και χάνεις εσύ, έχεις ομαδάρα κι εσύ, έτσι. Ναι. Γιατί τη χρονιά από σένα το πήρα. Ναι, ωραία. Πήγαμε, πήγαμε στο πανελλήνιο. Έχασε, μας κερδίζει ο Ηρακλής. Ναι, καλά, σε ένα διάφορο παιχνίδι ο Ηρακλής και μας στέλνει στη σοβαθμία μαζί σου. Και ο Ηρακλής και εμάς, τον Παράς, ο Ηρακλής μας έστειλε στον Παράς. Λέω τότε για το παιχνίδι, λέω και τον μπάσκετ. Ναι. Την άλλη χρονιά, ενώ έχω το ποτάλι στα χέρια μου και είσαι ομαδάρα, δηλαδή κατάλαβες, χάνεις 25 πόντους διαφορά μέσα στη χάνη. Δηλαδή σε ένα σου λέω εγώ τώρα εσύ είμαι φέτος ρε παιδί μου. Ναι. Είναι η διαφορά τερμάτων πάω και πας μέσα στο Καρασκάκι και τρως 6 γκολ τώρα εσύ. Ναι. Που έχεις μια καλή ομάδα έτσι. Για μπάσκετ φέτος, μιλάμε τώρα έτσι. Που δεν έχει για 6 γκολ. Ναι. Έτσι, όχι έγιναν αυτά τα πράγματα όμως που σου λέω. Εντάξει, δω, αφού το λες. Εντάξει, τρελαίνε το Παντελάκης. Ναι. Και σε δύο χρόνια όταν φτάνει σε 62-63 περίοδος. Ναι. Και σε κερδίζει 0-3 στο Χαριλάου. Εσύ ήθελες να πάρεις ένα βαθμό. Σε κερδίζει ο ΠΑΟΚ και σε στέλνει σε υποβάθμιση. Α, στα Παρά, στη Λαμία λες. Στη Λαμία, τα Παρά. Μπράβο, δεν ξέρω μπράβο, αν... ναι. Όχι, ξέρω για τη διαβάθμιση, λέει, δεν ξέρω να, αν το μηδέν... Να ρε φίλε, ναι, όχι, και όχι, μετά πάει ο Καμπάνης και λέει ας πούμε μόνο τον ΠΑΟΚ, ρε, και από το 63 μέχρι το 72, 10 χρόνια αγωνιστικά, 9 χρόνια ημερολογιακά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει μέσα έξω. Έτσι. Μόνο τον ΠΑΟΚ, δηλαδή η ιστορία σου φίλε, στο ξαναείπα.
Από την οριστή πήγα, με προθέσει να έκλεισε ο Σαρτίδης. Γιατί τον είπα ότι και ένα, ένα πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλι, ξέρεις από πού το πήρατε. Από πού το πήραμε το Βόλι. Από την Ορεστιάδα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, φίλε. Εκεί να την κάνουμε, αλλά εμείς όταν ήταν. Για να περάσουμε την Ορεστιάδα. Από... Κλείσω, όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Για να περάσουμε, να φτάσουμε τελικό από την Ορεστιάδα, αποκλείσαμε κάποιον. Δεν ήταν δυνατό. Ο Ηρακλής, α πούμε, γουστάραμε εμείς τον Ηρακλή. Ναι. Στη δεκαετία του 90. Με δύο τρόποι Ολυμπιακός. Ευρωπαϊκά τρόπαια στο Βόλεϊ. Πήγαινε μέσα στο Παπαστράτιο και τον καθάριζε ο Ηρακλής. Ο Άρης βέβαια στο βόλεϊ. Πάρανε οι γάβροι, πετούσαν μέσα στο Παπαστράτιο τις καρέκλες, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα πέρανε από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης στο βόλεϊ όμως. Ο Άρης στο βόλεϊ, για να μιλήσουμε κι εμείς που δεν το παρακολουθώ το βόλεϊ, αλλά θυμάμαι, δεν ήταν μια φωτοβολίδα. 10-15 χρόνια ήταν δεύτερο τρίτο ο Άρης. Δεν ήταν. Δεν σε είπα εγώ, ρε φιλέ. Με μουστακίδι και. Ακόμα που το, αυτό το λέω για χάρη πιο πολύ χαζούρα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ότι ακόμα και εκεί το. Δηλαδή έχει ένα παλικάρι. Για μένα που παρακολουθώ 50 χρόνια, έχει ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα το 79 με το μεγάλο Ολυμπιακό. Με Γιατζόγλου, Καστινάκη, Διάκολο, Αμετζίνη. Εκεί το πρωτάθλημα με Παγεωργίου που πήρε και εσύ, Σκόρδα Παραμανή κτλ. Είχε τον ομαδάρα και τον πήρε και ήταν παλικαρίσιο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος. Μετά εσύ όταν έγινε, εσύ τώρα επιτρέπεται 20 χρόνια αυτό, 20 πρωταθλήματα, 21 που ξέρω εγώ πόσους τίτλους, ναι. Ο μεγάλος αυτοκράτορας μεταξαφανίζεται. Αυτοκράτορας ήταν. Που σε λέει ο Τρέι, ο Τάσος. Αυτοκράτορας ήταν. Και απλά μένει. Αυτοκράτορας μισό λεπτό, φίλε, αυτοκράτορας. Ο κύριος Δευρινός το είπε, έτσι. Ναι. Δεν το είπε κάποιος, ένας κύριος προπονητής. Ο κύριος Κουντής το είπε και ο κύριος Δευρινός πρωταθλήματα, ας πούμε. Από τη Σμύρνη, από την καταστροφή της Σμύρνης που μετράνε, έτσι, ιστορικά. Καλά, και να μιλάς τώρα που δεν έχεις παίξει ποτέ. 8 ομάδες είχε τότε, ρε φίλε, και γινόταν... Δεν έπαιξε, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, το 28, με 4 ομάδες ήταν το ποτάσμα. Λοιπόν, για μπάσκετ έχεις, για μπάσκετ... Άκουσαμε, για μπάσκετ, και από εδώ θα ακούσα αλήθειες. Για μπάσκετ, ο προσδιορισμός αυτοκράτορας μένει. Δεν σημαίνει ότι ο Άρης είναι αυτοκράτορας τώρα. Φυσικά και δεν είναι αυτοκράτορας. Μένει όμως. Τη Βέρεια Βασίλισσα του Βορρά τη φωνάζουμε. Και δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Άντα 20 τρόπαια. Είναι η ομάδα του 20ου αιώνα. Ψηφίστηκε από όλους τους δημοσιογράφους. Δεν την ψήφισα εγώ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν υπάρχει μαρούλι. Εξαφανίστηκες κατευθείαν όμως, γιατί και πώς γίνεται παιδί μου όταν εμφανίζεται. Το ότι δεν υπάρχει μαρούλι αυτή τη στιγμή τι σημαίνει, ότι παρακάμπτουμε όλα τα άλλα που γίνανε. Υπάρχει τι σπανάκι. Λογική είναι αυτή. Όχι. Δηλαδή δεν γίνανε αυτά. Ο Μπαδάρα ο Άρεφ. Βασίλαρε, έλα μπορεί να κάνει ένα επίλογο γιατί έχουμε κι άλλους. Ναι, τίποτα, εντάξει ρε φίλε, αυτό ήθελα να τον πω, ότι αυτό ξεκίνησε από τον Άρη, από τότε, από το 62-63. Ευχαριστούμε κύριε Βασίλη. Και το 72 Μαρία με τα κίτρινα, έτσι δεν το είπα αυτό. Ωραία. Εντάξει Βασιλάκη μας, να σε καλά. Εντάξει, okay. Με το φυλακάρο ο Χριστίδης τότε, έτσι, όχι της πλάκας. Να σε καλά, να σε καλά Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ο Νίκος, να σε καλά. 23-10-287-888-8. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM για το μήνυμά σας 54-5-26 αποστολή. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα, ο Γιώργος. Γεια σου και σένα Γιώργο. Ο Γιώργος είναι. Ο Τάσος. Έλα Τάσο. Τάσο. Έλα, ναι, λίγο τις φωνές είναι όντως. Κάτσε. Λοιπόν, θέλω να θίξω κανένα δύο θέματα. Το ένα είναι αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ένιωσα, εντάξει Στάσο, εμείς μιλάμε έτσι κι αλλιώς κάποια πράγματα, λέμε ένιωσα ότι πλέον έχουμε μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα, γιατί τώρα ήμασταν μεγάλοι μόνο στον κόσμο, τώρα έχουμε μεγαλώσει παντού, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια και ειδικά αυτό που έγινε το πιο σημαντικό για μένα ήταν όλο το θέμα που παίχτηκε με το Μαρινάκι που πήγε να μπει, ο κόσμος πρέπει να το ακούει, αυτό δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, πήγε να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήρθα στο γήπεδο, έχουμε πει αυτά. Πήγε να μπει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς διαπίστευση, έφαγε πόρτα, όμορφη πόρτα, κυριλέ, δεν τους πρόγγιξε κανένας, δεν τους έβρισε κανένας. Μπήκε ο Γιώργος Σαββίδης στη μέση, τον πήγε όμορφα ωραία στη σουίτα του και τελείωσε το θέμα. Και εκεί φάγανε και τις τρεις μπάλες και φύγανε όμορφα και ωραία. Που σε άλλα χρόνια πήγαν να κάνουν αυτά που είχαν κάνει στη Λεωφόρο που μπήκε μέσα ο κύριος αυτός, πήγε στη 13, τους προκάλεσε, θα ερχόταν είμαι σίγουρος σε μένα. Στην 5 και στην 4 να προκαλούσε για να πετάξουμε μέσα αντικείμενα φωτοβολίδες να διακοπεί το παιχνίδι. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Όπως πέρσι δεν παίξαν, το ξέραν ότι θα πάνε τρίμπαλο. Γι' αυτό μπήκανε με τα κακά στην Γάζα. Εγώ τους είδα σε όλο το μάτς, ήταν ψιλογαντουρημένοι όλοι.
Και εκεί τελείωσε το θέμα και για μένα πλέον ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το κομμάτι τελείωσε για να ξέρουμε πάλι ποιος είναι ο Μαρινάκης και τα λοιπά και Τάσο, τα λοιπά. Το είπα και στη χθεσινή εκπομπή. Ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε στη Θεσσαλονίκη μήπως και καταφέρει να κάνει σαματά επεισόδια και φάει καμιά τιμωρία ο ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Πέρσι όμως έγινε τι έγινε κατά τύχη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος δεν μπόρεσε να καταφέρει να κάνει κάτι. Ήταν όλοι ψηλιασμένοι, ήταν όλοι διαβασμένοι, ήταν όλοι ψύχρεμοι και νικήθηκε κατά κράτος αγωνιστικά, διοικητικά, παραγωγικά, οπαδικά, όπως θέλεις. Έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι κοιτώντας την άσφαλτο. Ακριβώς. Κάτω κοιτάει με χαμηλά το βλέμμα ο ηττημένος και ο ένοχος. Έτσι. Και τα δύο ήταν αυτός. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όπως τα λες, έτσι ακριβώς. Και όπως είπε και ένας φίλος χιουμοριστικά που έγραψε, βάλαμε 500 μέτρα δίχτυ για να πιάσουμε 15 γάβρους. Ωραίο. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα έχουμε πει για το ποιος είναι ο Μαρινάκης, ότι έχει απαγόρευση εισόδιο από τη χώρα και πριν 15 μέρες ήταν στο Λονδίνο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μόνο σε αυτή την πανανία που ζούμε γίνονται. Του έχουν πάρει το διαβατήριο. Αυτός τώρα πώς βρέθηκε στο Λονδίνο δεν ξέρω χωρίς διαβατήριο. Φίλε, εγώ χωρίς διαβατήριο. Εσύ άμα κάνεις κάτι, πετάξεις μια τσατσάρα μέσα στο γήπεδο, πρέπει να δίνεις παρόν στο αστυνομικό τμήμα για όλη τη ζωή και δεν θα ξαναδείς. Άλλο εγώ και εσύ, ρε φίλε, άλλο αυτό. Ναι, άλλο. Το ίδιο, ναι, φυσικά. Φυσικά, ναι. Εδώ με τον Ορουάν ο τύπος είναι ακόμα έξω. Εδώ αυτός που παραδόθηκε, ο ποδοσφαιριστής που πήγε παραδόθηκε για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του Τζίλου. Αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με περιοριστικούς όρους. Ο ένας την κοπάνησε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Ο άλλος, αντί να συλληφθεί και να διαλευκανθεί η υπόθεση, αφέθηκε, λέει, ελεύθερος. Μάλλον θα οριστεί δικάσιμο. Δεν τα ξέρω αυτά τα δικαστικά καλά. Αν ήταν άλλοι, αν φωτογράφιζαν κάποια άλλη ομάδα, εκτός από αυτή που φωτογραφίζουν, που όλοι ξέρουμε και δεν το λέμε, αυτή τη στιγμή, από τη μέρα που έγινε εδώ και 1,5 μήνα, θα ήταν πρώτο θέμα στα τσοντοκάναλα, στα βοδροκάναλα. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραπληροφόρησης, εδώ, τα υποκινούμενα. Μια φωτογραφία πέρσι. Ό,τι είχε γίνει με τον Ιβά Σαββίδη με το όπλο. Μια φωτογραφία με το οποίο όπλο νόμιμα το έχει ο άνθρωπος, απλά δεν θα έπρεπε να το είχε εκεί πάνω του. Λοιπόν, και είδαμε τι έγινε. Έτσι, θέλανε να μας εκτελέσουν, να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης. Σκέψω ότι ο τελευταίος μάρτυρας από τον Ορουάν αυτοκτόνησε στο κελί του, λέει, με 17 μαχαιριές στην πλάτη. Λοιπόν. Έπεσε πάνω στο μαχαίρι, ρε φίλε, γλίστρησε. Είχε βγει από τον μπάνιο. Λοιπόν. Πάει αυτό το θέμα για το Μαρινάκη και ποιος είναι ο Μαρινάκης και ποιος είναι, ποια είναι η οικογένειά του, η Νέα Δημοκρατία και το τι έχουν κάνει. Τα λέω και θα τα λέω πάντα. Δεν θα σταματήσω μέχρι να τελειώσω το πρωτάθλημα. Ανά 4-5 τηλέφωνα θα το λέω αυτό για τη Νέα Δημοκρατία που τους αγόρασε καινούρια γραφεία, που τους πλήρωσε όλες τις τοπικές οργανώσεις. Ο Κούλης βγήκε και στεναχωρέθηκε, που λέει από μέσα του βράζει και λέει όταν θα βγω πρωθυπουργός θα τα αλλάξω όλα αυτά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί είναι όλοι ένα. Όπως και ο Μαντούβαλος, να λέμε και για το Μαντούβαλο, που έφαγε 13 χρόνια με αναστολή. Ναι, ναι, ναι. 13 χρόνια με αναστολή δεν γίνεται. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αυτά να τα λέμε όλα συνέχεια. Αυτό το θέμα το κλείνω, πάει τέλος. Τώρα θα περάσω λίγο στον αγαπημένο μου το φίλο τον Ζάχο. Δεν Ζάχο, τι λέει ο προπονητής, αδερφίλε. Τι λέει, τρελάνε. Τι είπε. Τι είπε. Ο ένας ο άνθρωπος που είχε προπονητής, ο Ισπανός, ο Αργεντίνος, βγήκε ο άνθρωπος και είπε, ναι, βγήκε και είπε τότε ότι και η Χετάφε να έπαιζε με τη Ρεάλ Μαδρίτη, την Μπαρτσελώνα και την Ατλέτικο και το πιο πιθανό να μην έπαιρνε ούτε ένα βαθμό. Και επειδή σύγκρινε τον ΠΑΟΚ με μία από αυτές τις τρεις ομάδες, είχε βγάλει και ο Σούπερ 3 ανακοίνωση, βγήκατε τον φάγα τον άνθρωπο, τον εξαφανίζατε. Που για μένα παίζονται την ωραία μπαλίτσα. Δεν νομίζω να έφυγε γι' αυτό, για τα αποτελέσματα έφυγε. Δεν είναι τα αποτελέσματα. Ο άλλος δηλαδή έχει κάνει χειρότερα αποτελέσματα. Ποιος έκανε αυτό. Τώρα έχεις σοβαρά μιλάς, ρε φίλε. Έχεις τρία μάτς ίδια. Θα παίξεις με ΠΑΟΚ. Αυτό θα μεταπείσει μετά, μετά που θα παίξεις με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ. Ρε φίλε, πολιτικά, έχει βγει Ευρώπη ήδη ο Άρης. Τι μου λες τώρα. Ευρώπη θα έβγαινες και με τον άλλο. Πώς είσαι σίγουρος. Και σας πούλησε σήμερα ο άλλος το παντιλίκι και το φάκατε. Ποιος, δεν ξέρω. Γιατί αυτό γουστάρετε. Ναι. Διαβάζω από το πρωί. Πώς ενώ ρε φίλε, οι ΠΑΟΞΕΣ δεν γουστάρουν ο παντιλίκι. Κοίτα. Δεν γουστάρουν ο παντιλίκι. Σας πούλησε το παντιλίκι. Ναι. Ότι είμαστε κοντά στον ΠΑΟΚ, ναι, κοντά έτσι, 22 βαθμούς και ένα χιλιόμετρο. Τι Μπαχαριλάου, κοντά σε είπε, τι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ένα χιλιόμετρο είναι του Μπαχαριλάου, ένα χιλιόμετρο. Βέβαια είσαι κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν θα είσαι κοντά στον ΠΑΟΚ, ένα χιλιόμετρο απόσταση. Πάντως να μην βλέπουμε μόνο τον άλλο. Τώρα λοιπόν, λες πούλησε ο Παδηλίκη. Δηλαδή είστε η επιτομή
που γουστάρετε να σας πουλάνε ο Παντελίκη. Να μην πιάσω από Γκαρσία, από Τουρσουνίδηδες, από όλα. Μίλε. Ο Γκαρσία τι πουλούσε, δεν πουλούσε ο Παντελίκη, τι πουλούσε. Αν πουλούσε ο Παντελίκη θα είχε φύγει τώρα και θα ήταν αλλού. Θα τον έχουν κάνει και πρώτα στην Ισπανία, δεν πήγε. Αυτός είναι εκεί όμως. Είναι στη δεύτερη ομάδα και η ομάδα Γαζών. Ωραία. Να σε καλά, Τασούλη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έγινε. Και για τον μπάσκετ, περάσαμε τελικό, μεγάλη χαρά. Θα πας. Άμα δώσουν εισιτήρια, εννοείται ότι θα πάω. Δεν θα δώσουν εισιτήρια, ο γιος σου μπορεί να μπει στο Ηράκλειο, μόνο αν είναι μαθητές. Κοίτα, θα ντυθώ παπάς, έχω και μεγάλα γένια. Άντε πάλι. Πες ότι είσαι στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Έτσι. Άντε, γεια σου Τασούλη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έχει δύο γράμμες. Καλησπέρα. 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 Έλα, μ' ακούτε, παιδιά, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, το όνομά σου αν θες. Εγώ είμαι ο Τάσος, Αοργιανός είμαι, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά εντάξει, να σε πω την αλήθεια τώρα, γιατί λέω κάθε άνθρωπος τα δικά του, στο τέλος πάνω κάτω δεν βγάζεις και άκρη με την έννοια ότι... Ο καθένας ένα λεπτό, Τάσο, λέει τα δικά του και έχει και κάποια επιχειρήματα από πίσω και ο κόσμος κρίνει. Ναι, τα επιχειρήματα, αλλά συνήθως επειδή ας πούμε εμείς εδώ είμαστε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τι είναι τα επιχειρήματα τα δικά μας, είναι τα καλά και τα σωστά. Οι άλλοι όλοι είναι οι κακοί. Όχι. Εμείς είμαστε οι καλοί. Εγώ δεν δηλαδή λέει ότι ας πούμε τώρα θα μου κάνει τον... Λέει παράδειγμα, ο Μαρινάκης ήρθε εδώ για να διακόψει το παιχνίδι. Yeah. Μαρινάκης γι' αυτό το λόγο ήρθε εδώ για να διακόψει το παιχνίδι. Εσύ γιατί λες ότι ήρθε. Το έκανε και πέρσι, ρε φίλε. Εσύ γιατί λες ότι ήρθε. Ένα λεπτάκι. Κοίταξε, εγώ θα σε πω τις δηλώσεις που έκανε ο δικός σας του προέδρου σας ο γιος. Βράζει τις δηλώσεις του προέδρου μας ο γιος. Εσύ πες μας εδώ γιατί ήρθε ο Μαρινάκης. Μα σε απαντάω, δεν με αφήνεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω όμως. Εντάξει. Πες μου. Ναι. Τις δηλώσεις που έκανε ο γιος του Προέδρου, λέει, εγώ είχα μια άριστη φιλοξενία στο Καραϊσκάκι, μπήκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν με πείραξε κανένας και γι' αυτό ήθελα να ανταποδώσω τη φιλοξενία. Και γι' αυτό, λέει, πήγα εκεί και δεν εξαρτώταν από μένα. Στόπεδο, λέει, δεν είχε διαπίστευση. Στόπεδο, ναι, ναι. Άνω τελεία. Ξέρεις ότι ο Μαρινάκης έχει απαγόρευση να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ξέρεις ότι απαγορεύεται να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ναι. Άμα το ξέρεις, είναι άκυρο τι λες. Ο Γιώργος Σαβίδης, άκουσε λίγο φίλε. Ο Γιώργος Σαβίδης δεν έχει καμιά απαγόρευση από τη δικαιοσύνη. Διαφωνούμε εγώ κάπου. Βράσεις τις δηλώσεις τώρα, τι ισχύει σου λέω. Τι ισχύει σου λέω. Άκουσε με λίγο, τις δηλώσεις αυτές τις έκανε. Τις έκανε βέβαια. Άντε μπράβο. Ποιο είναι το επιλείψιμο. Ένα λεπτό ρε φίλε για να προχωράει. Ρεγκαρντάσι μου καλό, ποιο είναι το επιλείψιμο σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Σαβίδης. Δεν είναι επιλείψιμο, λέει ότι εγώ πήγα σε εκείνο το γήπεδο, ναι, δεν πήγε. Με πείραξε κανένας, είχα μια άριστη φιλοξενία και ήθελα να την ανταποδώσω. Μπράβο. Εσείς επειδή είναι ας πούμε πρόεδρος του Ολυμπιακού ή οποιοςδήποτε, να μην έρθει στην Τούμπα. Ο δικός μας να πηγαίνει παντού. Δεν είπαμε αυτό, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Να έρχεται στο γήπεδο όποιος δικαιούται. Όποιος είναι παράνομος. Να μην έρχεται. Ο Ιβάν Σαβίδης πώς περιμένει έξω από κάθε γήπεδο την ομάδα και δεν, έχει, δεν μπαίνει και αυτός έτσι με τα ηλίκη. Καλά ρε φίλε τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Γιατί πλάκα σου κάνω τώρα. Φίλε, γιατί πλάκα, ξεχνάς την επίθεση στο Σισε. Κάνε σοβαρά μιλάς τώρα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή, μπήκε μέσα ο άλλος μέσα δηλαδή, φτιαγμένος δηλαδή, και κάνανε ντου στο Σισε, τα ξεχνάτε αυτά. Ένα λεπτάκι ρε φίλε. Εγώ πήρα τηλέφωνο να πούμε για να πω δύο πράγματα. Εσύ θα με πάρει να με κάνεις και υπερασπιστή του Ολυμπιακού τώρα. Αυτό κάνεις δε φίλε, είσαι υπερασπιστή του Ολυμπιακού. Όχι, δεν θα αρέσει αυτά που λέει ο πρόεδρος σου, ο γιος σου. Όχι, μα σου είπα συμφώνησα. Δηλαδή σε λέει πήγα στο γήπεδο εκείνο, δεν είχα προβλήματα και ήθελα να τα αποδώσω. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημά σου σένα. Όχι πρόβλημά μου, αυτούνου δηλώσεις είναι, δεν είναι δικά μου. Άντε πάλι, ρε φίλε αυτές οι δηλώσεις, τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, ναι. Ότι ήθελα να αποδώσω τη φιλοξενία, ναι. Αλλά επειδή εμείς έτσι μας γουστάρει, δεν γουστάρουμε να πατήσουμε. Άντε πάλι, κάτσε λίγο ρε Γιώργο. Και ο κάθε Μαρινάκης. Φίλε, Τάσο, είπαμε. Ναι. Τάσο, έχει δικαίωμα ο Μαρινάκης να μπει στα αποδυτήρια. Σε ρωτάω. Δεν είπε ο άνθρωπος να μπει στα αποδυτήρια. Άντε πάλι, ρε πλάκα μου κάνεις. Δεν είπα να μπει στα αποδυτήρια. Να ανταποδώσει τη φιλοξενία που είχε στο γήπεδο. Μπράβο. Άκουσες εσύ από το Μαρινάκη να είχε κανένα πρόβλημα στη φιλοξενία. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Τότε... Εγώ σε λέω τις δηλώσεις του. Εγώ με αποφύγω. Λέει το τυπικό, ότι... εφόσον δεν μπορεί να μπει, δεν έχει άδεια να μπει στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό δεν μπήκε. Αυτό σου λέει. Ναι ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει. Αλλά εσάς είναι το σκεπτικό σου ότι λέει... άλλο ρε, να γιατί να πατήσει εδώ πέρα, πήγε να το διακόψει. Αν το έλεγες αυτό στην αρχή ένα θα έχει... Ένα λεπτάκι. Ναι.
Λες Λέξ. Αυτό εδώ πέρα. Λέει το προηγούμενο το παιδί που μίλησε, ναι. Λέει ας πούμε για τον Μαρινάκη και τον κάθε Μαρινάκη. Δηλαδή η δική μας εδώ πέρα είναι η Ιεραπόστολη. Και στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Σαβίδης δεν μπήκε. Μόνος του είπε ότι πήγα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Γιώργος, άκου λίγο, χώρο. Άκου λίγο, μη φωνάεις. Ο Γιώργος, άκου λίγο, ρε, ο Γιώργος Σαβίδης δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πού πήγε? Στη Σουήτα ήταν. Πέρασε από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μη λες ότι θέλεις. Εσένα, άκουσε με, το σκεπτικό είναι ότι ήρθε ο Μαρινάκης να διακόψει το παιχνίδι. Πού το διάβασες εσύ αυτό ότι λέει ο Σαβίδης ο Γιώργος ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο? Σε ποιο site? Τι λες? Πού διάβασες αυτό ότι μπήκε, δήλωσε ο Σαβίδης ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο Καραϊσκάκι? Γιατί για την άρεστη φιλοξενία λέει, για αγωνιστικό χώρο δεν λέει. Τώρα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, που πέρασε, από πού πέρασε, ξέρω. Ρε φίλε, εγώ, πλάκα μας κάνεις τώρα, ξέρεις τι λες ή δεν ξέρεις? Ή θες να παραπληροφορήσεις τον κόσμο? Εσύ ξέρεις τι λες? Άντε πάρε στο Τσουκαλάκα ένα τηλέφωνο. Άντε βρε συνεταιράκια, πάρε στο Τσουκαλάκα ένα τηλέφωνο. Υπερασπιστή του Φαταούλ. Άντε λουκουμοσκονάκια. Αν έλεγε. Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα. Να μας βγάζει και το Μαρινάκι, να μας βγάζει το Μαρινάκι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν έλεγε. Δεν θέλω, λέει, να είμαι υπερασπιστή του Μαρινάκι. Αν έλεγε εσύ ότι. Ο λόγος που δεν πρέπει να μπει στο γήπεδο είναι γιατί δεν μπορεί λόγω της μη ενασχόλησής του είναι τιμωρημένος, θα είχες απόλυτο δίκιο. Λαράκι, δεν ήξερε αυτό. Τι έλεγε ο άνθρωπος. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τις δηλώσεις του. Αγωνιστικό χώρο. Τις δηλώσεις του. Σε αγωνιστικό χώρο. Φορεύεται. Ο Γιώργος Σαβίδης στο Καραϊσκάκι δεν μπήκε. Δεν ξέρω τις δηλώσεις αυτές, να μην λέω θέματα. Το λέει άνθρωπος, ορίστε μου, το στέλνει που τα δίπλα του. Ωραία, απ' την και άλλη, δεν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις ότι μπήκε ο Σαβίδης στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που λέει ότι εντάξει, εμείς δεν θα αγιοποιήσουμε τώρα τον. Το Μαρινάκι προς Θεού, αλλά ο Μαρινάκι αυτό κακός, κάνει ο φίλος του και όλοι όσοι καταρχήν έχουν άνθρωποι με πολύ πλούτο στα χέρια τους, δεν γίνανε και με μεροδούλη, μεροφάει, ρε τρέγια. Όλοι κάπου είναι λίγο. Τώρα εσύ δηλαδή συγκρίνεις αυτούς με τους Σαβίδη? Όχι, όλοι λέω εντάξει. Με μεροδούλη, μεροφάει, δεν γίνεται κάτι. Άκου λίγο, Ζάκο, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μην τρελαθούμε, αλλά έως τώρα, αν συγκρίνουμε τους δύο, είναι μέρα με τη νύχτα. Ναι, όντως. Αυτό που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό και πού θα καταλήξει η μία πλευρά από εδώ, έτσι. Αλλά έως τώρα, τι να πρωτοπιάσουμε και να δούμε. Ωραία. Πιάσε το πιο είναι πτάσο. Μέρα με τη νύχτα. Πτάσο. Αλλά τώρα μην λέει ο φίλος ότι δεν είναι υπερασπιστής του Μαρινάκη και είσαι και Θεσσαλονικιός εδώ φίλος του Άρη. Να μην τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα. Εγώ καλά, λέω ρε παιδιά να πιάσουμε αυτό που λέω κάθε Κυριακή στη Μαρμίτα, σε όλους όσους βγαίνουν. Πιάστε το πιο απλό. 20 χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής, έτσι. Ναι. Και φέτος με τον ΠΑΟΚ είναι δευτεραθλητής. Πείτε μου μια χρονιά από τις 20 του Ολυμπιακού, ναι, που ο δευτεραθλητής εκείνης της 20 ετίας είχε τη διαιτησία που έχει ο Γαύρος φέτος. Δεν σοβαρά μιλάτε, ναι, ρε παιδιά. Πάμε οι άλλοι κάνανε εγκλήματα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Συμφωνώ, αλλά όχι όλες τις χρονιές. Όχι όλες τις χρονιές. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, ήθελα να πω πριν ο φίλος Αργιανός είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την τελευταία αγωνιστική το 80 που πήγε, ναι, ο Άρης στον Μπαράζ για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Όχι, για να πάει στον Μπαράζ, δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, μη λες ψέματα και ανακρίνεις. Γιατί λέω ψέματα? Γιατί το 80 που πήγε στον Μπαράζ, ναι, δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έπαιζε μέσα στην Τούμπα και ήμουν αμέσως. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Τελευταία αγωνιστική, ό,τι θέλει στοίχημα. Τελευταία αγωνιστική, Ρόδος, Άρης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι λες, ρε φίλε? Δεν σου πουλάω την μαγιά, αλλά μην λες. Δεν με λέω, ούτε μαγιά σε πούλησα. Τι μαγιά? Το πρώτο κέρδισε ο ΠΑΟΚ ένα μηδέν που πήγατε στον Παράζ και πέθανε μέσα ο Λόρας, ρε. Τι με λες τώρα? Ρε φίλε, τελευταία αγωνιστική 2-0 έχασες. Τελευταία αγωνιστική, άσε, εντάξει. Εμένα θα πάω, να μην χαλάσει την παράδοση και να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά να κρίνεις και ψέματα δεν θα λες. Το 80 δεύτερο γύρο Ολυμπιακός έπαιξε μέσα στην Τούμπα, κερδίσε 1-0 με κόλ του Κωσίκου και ο Λόρας πέθανε μέσα στο γήπεδο. Το πήγανε στο νοσοκομείο και δεν το προλάβανε. Δεν θα λες και φυλάκια. Να σε καλά, ενσυχήσεις. Ενσυχήσεις, δεν πειράζει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 στο Καραϊσκάκι, τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, και ο Άρης κέρδισε μέσα στη Ρόδο 1-0 τον πεσμένο Διαγόρα Ρόδου. Τη Ρόδο μάλλον, Διαγόρα ήταν πριν. 1-0 τον πεσμένο. Κατάλαβες, 2-0 έχασες μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι θα κάνουμε, να αλλάξει και την ιστορία δεν γίνεται. Πάμε στον επόμενο, τελευταίο για το διάλειμμα. Δεν πρέπει να έχει άλλο. Δεν έχει. Όχι, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Σχολιάζαμε τώρα με τον Γιώργο. Ας το πούμε. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, να πούμε πριν πάρουμε τη γραμμή,
ότι αποχώρησε για το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Έχανε στο ημίχρονο με 15 πόντους διαφορά. Αποχώρησε διαμαρτυρόμενος για την διαιτησία. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πήραν την απόφαση να μην βγει η ομάδα του στο παρκέ. Ωραία. Του ΑΚΑ για το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Οπότε. Τι ποινή επισήρει αυτό? Γράφει το ρεπορτάζ. Δεν γράφει, δεν γράφει. Κάποιο φίλο να μα στείλει. Τώρα είναι πρόσφατο, τώρα μόλις έγινε αυτό. Ναι, αυτό. Λέει ότι θα έχει μηδενισμό αυτό. Όχι αυτό. Δεν, το μάτσα στο μάτσα. Λέω για, την, για το θεσμό του κυπέλου. Κάποια ποινή πρέπει να έχει. Το μόνο σίγουρο. Πολύ σωστά ρωτά, γι' αυτό ρωτήσα εγώ τον Νίκο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Να μας πούνε οι μπασκετ άνθρωποι εδώ πέρα. Τι λέει η νομοθεσία για το μπάσκετ. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, Κυριακή απόγευμα στο Ηράκλειο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στον τελικό κυπέλου Ελλάδος. Ναι, έτσι. Αυτό που έλεγα τώρα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι άλλα λέμε στα διαλύματα. Α, ναι, διάβασε και θα το πω. Έχουμε και ακροατή, έτσι. Ωραία, διάβασε. Ναι, ξέρω, έχεις δει. Χρωστάμε δύο υποστηρικτές για ένα λεπτό και θα πάρουμε τους φίλους που είναι στην αναμονή. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχνικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπαδρέου 2,25 στη Νεάπολη. Πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει το πετρέλαιο με μεγάλη συνέπεια πάντα στην ώρα του. Και φυσικά στο συγκεκριμένο πρατήριο υγρό καυσίμων αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία λιπαντικών και με τεράστια ποικιλία από εξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου. Θέρμανσης Ανδρέα Παπαδρέου 2,25. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Καλησπερίζουμε και τη φίλη μας την Πόπη από το κομματήριο Ανανέωση. Μόνο με 5 ευρουλάκια κουρεύεστε στο κομματήριο Ανανέωση. Καλά ακούτε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανδρέα Παπαδρέου 25 στο Γεφυράκι Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310 τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού 616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Πάμε στους φίλους που είναι στις γραμμές 2310-287 και 38. Είχαμε την κουβέντα μας πριν το break, θα τη συνεχίσουμε και τώρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Δεν σε ακούμε καθόλου, φίλε. Αν είσαι με hands free, βγάλ' τα hands free, κουνήσου, κάτι κάνε, σε ακούμε πολύ βαθιά, πολύ ελάχιστα. Ναι. Κλείσει και ξαναπάρε, αδερφέ, κλείσει, δεν ακούγεσαι καθόλου. Στο πηγάδι, σε, ρε, φίλε. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Με αφαίρεση 1-6 βαθμών κινδυνεύει ο Ολυμπιακός. Η απόφαση του Ολυμπιακού να μην βγει στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού μπορεί να επιφέρει ποινή αφαίρεσης 1-6 βαθμών στο πρωτάθλημα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα ξημέρωσα στον κάμπο. Λοιπόν. Και 6 βαθμούς να του αφαιρέσουν πάλι δεύτερο στάδιο. Γιατί ρε φίλε, τι λες? Είναι αυτό που σου λέω, είναι αυτό που έλεγα και σε κάποιους άλλους οπαδούς, το θέμα της στατιστικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πες ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρείται, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Και του αφαιρούν τους βαθμούς και έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Άρη. Η πιθανότητα να τερματίσει πιο πάνω από τον Άρη είναι μεγάλη, γιατί στατιστικά δεν χάνει, κερδίζει συνέχεια, έτσι πάει. Δεν είναι, το υλικό δεν αλλάζει. Φιλαράκι, άμα αφαιρεθούν 6 βαθμοί από τον Ολυμπιακό, πάει στους... τι είναι αυτό, εδώ είμαστε, αυτό, ναι, 25. 25 βαθμούς, είναι με το χολαργό μαζί. Ναι, και τον Άρη. Ναι, αλλά η πιθανότητα, δες, συνήθως κερδίζει, δεν χάνει. Ναι. Οι άλλοι κάπου θα σκαλώσουν. Εντάξει, έχει καλύτερο υλικό, παίζει μεγάλο ρόλο. Ωραία, πάμε στις γραμμές, καλησπέρα. Γεια, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, φίλε, καλά εσύ. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Αυτά που λέγαμε χτες για το πρωτάθλημα, αν το κάνουμε ανάλυση, πρώτο ήταν ο Ιβάν, από εκεί ξεκινάει όλο το σκηνικό. Ιβάν δίνει λεφτά. Δεύτερον, οι άλλοι άλλαξαν ομάδες, δεν έβαλαν καθόλου λεφτά. Ο ΠΑΟ κράτησε για 3-4 χρόνια την ίδια ομάδα. Και το κυριότερο απ' όλα, το οποίο εύχομαι να το έχουμε και του χρόνου, γιατί αν δεν το έχουμε του χρόνου πάλι τα ίδια, θα γυρίσουμε πάλι στα παλιά χρόνια. Η ξένη διαιτησία. Μάλιστα. Και βάρ, φίλε. Ορίστε. Και βάρ να έχουμε. Και το βάρ. Καλά, το βάρ δεν το ξέραμε, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα... Εμείς θέλουμε να είμαστε καθαροί. Εντάξει. Θα ελαχιστοποιήσει τα λάθη. Ακριβώς. Αλλά η ξένη διαιτησία είναι όλα τα λεφτά.
Η ξένη διαιτησία. Μισό λεπτό, να σε διορθώσω. Μια μικρή ανωτελεία. Η ποιοτική ξένη διαιτησία. Όχι σαν τον κύριο Τίλεγκρα, πώς λεγόταν εκείνος. Ναι, εκείνος ο Δανός. Ο Δανός βέβαια ήταν αλφα, τι ήταν, πίτα εθνικής διαιτητής. Ήταν κάτι, και φυσικά κάτι, για να μην λέμε μόνο τα δικά μας, ή εκείνος που σφύριξε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο Καρεσκάκι, ήταν τραγικός. Ήταν εναντίον του Ολυμπιακού, ήταν τραγικός εκείνος ο διαιτητής. Εντάξει, θα μην λέμε μόνο τα δικά. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, λέγαμε και την Μπαρτσελόνα να φέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Ναι, ναι. Γιατί θα σε φάνε, θα σε ρημάξουν. Και είδες ότι άμα θέλουν να το σε φτιάξουν, να σε στριμώξουν, δεν καταλαβαίνεις για πότε σε στριμώχνουν. Μια από εδώ, μια από εκεί, να κάνα μπέναλτι, να κάνα μια κόκκινη, να αυτό, να το ένα, να το άλλο, τελείως. Έτσι, στόφαγαν το μάτι. Έτσι, και ακριβώς. Το ένα φέρνει το άλλο. Κατάλαβες. Βασικά το χρόνο θα πρέπει να παραμείνει ξένη διαιτησία. Αν δεν παραμείνει, θα έχουμε προβλήματα πάλι. Έτσι. Και σε όλα τα μάτς, για να μην περνάνε οι άλλοι αέρα. Κανονικά σε όλα τα μάτς, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει δημοσίευμα. Ακούσα, η FIFA λέει και η UEFA έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελληνική. Είναι πολύ ευχαριστημένη στην ελληνική διαιτησία. Του κ. Σιδηρόπουλου. Κατάλαβες. Ατρόμητο Σάιμον. Κατάλαβες τώρα, ρε φίλε, δηλαδή τι γίνεται. Είναι τα προϊόρτια, κατάλαβες. Όταν βγαίνει η μεγαλύτερη διοργανώτρια αρχή της Ευρώπης και λέει στην Ελλάδα, που πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε εν γνώση τους μία χώρα με τις μεγαλύτερες διαφθορές που έγινε ποδοσφαιρικά ποτέ, δεν το λέω εγώ. Έχουν γραφτεί δεκάδες άρθρα. Και βγαίνει η FIFA και η UEFA, που είναι μέσα ο γιος του Θεοδωρίδη, του Μπαρμπασάβα. Του Μπαρμπασάβα, και λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την ελληνική διαιτησία. Καταλαβαίνεις τι παίζετε. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι. Ποιες ομάδες είναι αυτές που δεν θέλουν ξένους διαιτητές, γιατί δεν έχουν νίκη σε ντέρμπι από το 2017 και δεν θέλουν το VAR. Οι δύο του ΠΟΚ. Εντάξει, ο άλλος είναι πεθαμένος. Ο κόκκινος και ο κίτρινος. Ο κόκκινος και ο κίτρινος δεν θέλουν. Ο πράσινος δίνει σε κατάσταση καλώδια. Στην εντατική είναι καλά. Έχουν τους λόγους τους που δεν θέλουν. Γιατί αν υπήρχε VAR, το μάτς με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ, θα κέρδιζε το πέναλτι του Χουλ το Ατρόμητο, θα γινόταν το 1-0. Δεν θα έπαιρνε το πέναλτι η ΑΕΚ και μπορεί να έλεγε το μάτς 1-0 υπέρ του Ατρόμητου. Και να περνούσε ο Ατρόμητος στο κύπελο. Λέω εγώ τώρα. Η φάση είναι ότι η ξένη διαιτησία και, και το VAR είναι ότι όσα λεφτά βάζεις τουλάχιστον να πιάνουν τόπο. Μαζί σου, όπως δηλαδή επίσης. Αν βάλεις 10 εκατομμύρια και να πεταχτούν όλα στον αέρα, τι κάνουν. Δεν κάνουν. Όπως επίσης, καλέ μου φίλε, και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Ζάχος ή όχι, και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο 20 λεπτό υπάρχει κόκκινη του Λιβάγια, γιατί πάει να δώσει μπουκέτο να πούμε το Ζάμπα. Και δεν του δίνει ούτε κίτρινη. Και δίνει πρώτη κίτρινη στο Ζαμπά. Και μετά από 10 λεπτά αποβάλλει το Ζαμπά με δεύτερη κίτρινη σε ανύπαρκτη κίτρινη. Άρα δεν εκεί κρύβω, λοιπόν. Άρα φίλε, αν υπήρχε το VAR, θα έκανε τον γύρο του θριάβου μέσα στο ΑΚΑ. Γιατί του έρνε 3 με 11 ποδοσφαιριστές εκεί πέρα μέσα. Κατάλαβες. Στο 0-1. Ήταν 0-1 και θα έμενε με 10 η ΑΕΚ. Γεια σας. Καλώς τα 3-0. Κατάλαβες φίλε, γι' αυτό δεν θέλουν τα VAR. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Δηλαδή, άμα έχουν σκοπό του χρόνου με την ελληνική διαιτησία, δεν. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Αντί να είσαι καλά. Και όσον αφορά και για άλλο που λέτε για το μπαράζ του Βόλου, κακώς έγινε εκείνο το μπαράζ. Δεν έπρεπε να γίνει. Το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα ήταν του Άρη. Απλά είδαν αυτοί, είδαν και από είδαν, σου λέει αυτός δεν πρόκειται να του πάρουμε το πρωτάθλημα. Και το έκαναν κατά τον Απρίλιο μήνα, άλλαξαν τον κανονισμό της ΕΠΟ. Δηλαδή τώρα, εγώ για μένα, κακώς κατέβηκαν οι δικοί μας. Τι κατεβαίνετε παίζει το πρωτάθλημα, ρε καραγκιόζιδες, παράγοντες της πλάκας. Τι κατεβαίνετε, δεν κατεβαίνω ρε φίλε, είναι δικό μου το πρωτάθλημα, δεν κατεβαίνω ρε φίλε να παίξω το πρωτάθλημα. Πάντως αφού κατέβηκες έπρεπε να το πάρεις ρε φίλε, γιατί... Λάθος ρε φίλε, όχι δεν έπρεπε να κατέβω ρε φίλε, δεν έπρεπε. Και τι να κάνεις ρε φίλε, τι να κάνεις αφού ήταν... Δεν έπρεπε να κατέβω, να την άξω την πλάκα στον αέρα. Άκου λίγο φίλε, εγώ δεν θα υποστηρίξω την Αθήνα, όπως έκαναν κάποιοι σήμερα φίλοι του Άρη που υποστήριξαν το Μαρινάκι και που βγαίναν στο Τζουκαρά, εγώ δεν θα υποστηρίξω αυτούς. Γιατί εγώ έχω φάει πολλές φαγές από αυτούς επάνω στην πλάτη μου, αδερφέ, να ξέρεις. Αυτοί ότι κόβουνε και ράβουνε. Αυτοί εσείς δεν φάγατε. Όσες έφαγε ο Πάοκ δεν έφαγε. Φίλε, άστο. Άστο, φιλαράκι, όσες έφαγε ο Πάοκ από τον Ολυμπιακό, δεν τις έχεις φάει εσύ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Άκου την ουσία. Την ουσία, αλλού θέλω να καταλήξω. Αυτοί κόβουν και ράβουνε στα μέτρα τους πάντα. Κατάλαβες. Δεν σε υπολογίζουν ούτε τον Πάοκ, ούτε τον Άρη, ούτε τον Ηρακλή, ούτε κανένα εδώ πέρα πάνω.
προκειμένου να παίρνουν τα 44 που περηφανεύονται, τα πέτσινα, τα ψεύτικα, τα θηλυπρεπή πρωταθλήματα. Έτσι τα έχουν πάρει τα περισσότερα. Όχι όλα, για να λέμε και την αλήθεια. Κατάλαβες, καλέ μου φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήραν τα λεφτά από το Champions League, φίλε. Άντε να σε καλά, να σε καλά. Να πάρα, μιλήσουν και άλλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σφαγές πάντως από τον Ολυμπιακό σε παιχνίδια μεταξύ των ομάδων δεν συγκρίνουν σφαγές που έχει φάει ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Καλά, έτσι λες. Δεν συγκρίνουν. Έγινε, φίλε, πες μας για σφαγές. Τρεις που έχεις φάει, ξέρω εγώ. Θα σου πω με τον. Δεν θυμάμαι τους διαιτητές. Με τα δύο goal offside πρόσφατα. Όταν ήταν ο Βιτόλο, όταν ήταν στον Άρη. Χαραλαμπίδη, έλα του. Χαραλαμπίδη. Στο Χαριλάο το 2-0 που δεν δίνει κόκκινη κάρτα. 2-0 και δεν χάσαμε 3-2. Πολλά μάτς. 10 τώρα. Χρόνια δεν υπήρχε παιχνίδι ναι. που να μην φάει κόκκινη μία και δύο πάω. Τώρα είμαι λίγο αλλού. Είμαι λίγο αλλού γιατί. Τι να θυμηθούμε τώρα, ψυχομάνιδες. Παπαπέτρου, τι να πρωτοθυμηθούμε. Τι είπατε. Τίποτα, τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Έλα, φίλε, γεια σου. Καλησπέρα, πες μου. Καλά είστε. Μια χαρά, εδώ είμαστε και τρεις. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το όνομά σου λίγο αφού. Το πρώτο, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Α, έλα ρε Νικολάκη, τι κάνεις. Γεια σου Νίκο. Καλά παλικάρι μου, καλά εσείς. Λοιπόν, είναι από τότε που παρακολουθώ πρωτάθλημα εγώ και θα είναι καμιά σαρανταριά χρόνια περίπου. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα πρωταθλητή στην Ελλάδα να βγαίνει φέτος και να μην πάρει πέναλτι έξω από την περιοχή και να μην μένει ο αντίπαλος με 9 παίχτες και με 8 παίχτες. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κερδίζουμε και τις διαιτησίες και για να πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα πρέπει να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πρέπει να μείνει απόλυτα αίτητος, να έχει την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη επίθεση, τον καλύτερο κόσμο. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή να ανάβουμε ένα κεράκι. Και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ας πούμε να βοηθούνται και αντί ο κόσμος να πέφτει πάνω σε αυτές τις ομάδες να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όσο αναφορά για το θέμα του ΒΑΡ, παιδιά είναι μια ευλογία και μια κατάρα αυτό το πράγμα να σας πω γιατί. Ναι. Όσο υπάρχουν βαρούχες οι οποίοι θα βλέπουν φάουλ στη φάση του ΑΚΜΠΟΜΠ, θα υπάρχουν και αμπάρκιολίδες που όταν πηγαίνουν στο ΒΑΡ θα βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν αυτοί. Έτσι. Δηλαδή, το ΒΑΡ δεν θα μας λύσει 100% το πρόβλημα. Τώρα σε κάτι καταφανέστατο μπορεί να μας το λύνει. Υπάρχει αλλά λύση, Νίκο. Υπάρχει λύση, Νίκο. Είναι πιο φοβισμένος ο άλλος, ρε Νίκο. Όχι, άλλο είναι, παιδιά. Η λύση είναι άλλη. Γιατί ο διαιτητής, για να γίνει χρησιμοποίηση του ΒΑΡ, πρέπει να δώσει εντολή ο διαιτητής. Βέβαια. Όταν θα δώσει λοιπόν την εντολή ο διαιτητής μέσα στο ΒΑΡ, μέσα εκεί στη σουίτα που θα είναι και θα βλέπουν το ΒΑΡ, πρέπει να υπάρχουν ξένοι άνθρωποι οι οποίοι θα το χειρίζονται. Όπως είναι ακριβώς. Ξένοι διαιτητές. Κατάλαβες. Και θα το πούνε ρε φίλε, εμείς το είδαμε ότι... Αλλά θα σας πω και μια άλλη φάση, η οποία έγινε τώρα πρόσφατα στην Ισπανία, η οποία είναι ένα πρωτάθλημα πρωτοποριακό και ίσως το καλύτερο της Ευρώπης. Το αγγλικό είναι. Γίνεται ένα πέναλτι στο Ατλέτικο Ρεάλ και βλέπετε ότι το φάουλ είναι έξω από την περιοχή, ο διαιτητής το δίνει πέναλτι, πηγαίνει βλέπει το ΒΑΡ και συνεχίζει και λέει πέναλτι. Και μάλιστα. Μένουμε όλοι παγόντο λέμε αυτά δεν γίνονται. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες φάσεις, οι οποίες είναι καταφανέστατες, όλος ο κόσμος ζητάει ΒΑΡ, της λέγω δεν το δέχομαι να το δω το ΒΑΡ. Άρα λοιπόν παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει να υπάρχει κάθαρση, θα πρέπει να υπάρχει νοοτροπία ότι ο διαιτητής πρέπει να είναι πενινταρίσιος, θα πρέπει να πηγαίνει με αυτή την ψυχολογία, θα πρέπει να μην φοβάται ο διαιτητής ότι θα το σπάσουν τα μούτρα, τα πόδια, το κεφάλι αν σφυρίξει κάτι αντίθετο στους διαιτητές. Με σφυρί κιόλας. Λοιπόν, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και βγαίνουν όλοι τώρα αυτοί, οι δυνάστες ας πούμε του παρελθόντος, και προσπαθούν να δικαιολογηθούν σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος παίρνει ένα πρωτάθλημα πεντακάθαρο και παικτικά και σαν κόσμος έχουμε δείξει ότι αξίζουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ψηλοφάσεις
οι οποίες μπορεί να ευνοηθήκαμε, αλλά είναι τόσο μηδαμινές που δεν κρίναν αποτελέσματα, παιδιά. Νικό, έκατσα και είδα σήμερα όλες τις φάσεις που είχε αδικηθεί ο ΠΑΟΚ, με πέναλτι, με κάρτες που έχει πάρει κατά του, με κόκκινες που δεν δώσαν υπέρ του, με offside που τον κόψα κτλ. Είναι πάνω από 25, φίλε. Αν έχεις Facebook, θα σε στείλω. Αν έχεις Facebook, κάπου θα σε στείλω. Εγώ, τρέγια μου, λατρεύω να βλέπω την ομάδα να κερδίζει και τους διαιτητές και να μην σταματάνε, γιατί πλέον είμαστε σε τέτοιο επίπεδο που αν ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, τον Ατρόμητο δεν θα τον κερδίζαμε. Την ΑΕΚ δεν θα την κερδίζαμε. Με 10 παίχτες. Ναι. Τώρα όμως φτάσαμε σε ένα επίπεδο που έχουμε πραγματικά αθλητές, προσωπικότητες, παθιασμένους, γιατί έχουν καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα και κερδίζουν και τους διαιτητές. Και κλείνοντας να πω το εξής. Ο Ολιβέιρα για την ομάδα μας είναι μια μεγάλη πολυτέλεια. Ναι, βέβαια. Επειδή δεν θέλω να τρέχουν ειδικά τα νέα τα παιδιά που ενθουσιάζονται πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτόν τον αθλητή να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Όχι γιατί δεν έχει τα χρήματα να το κάνει, αλλά είναι και ένας αθλητής από το πάνω ράφι και δεν ξέρω εάν θέλει να μείνει και αυτό στην Ελλάδα. Γιατί ίσως θυμάστε και ο Καντουρί στις αρχές έβγαζε κάτι ξυνήλες, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι δεν θα έπρεπε να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά στο ιταλικό. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την ψυχοσύνθεση του Ολιβέιρα. Πάντως είναι ένας αθλητής ο οποίος σε κάθε προπονητή λύνει πολλά προβλήματα, γιατί μπορεί να παίξει πολλά συστήματα πάνω σε αυτό. Αυτό που κρατάω, Νίκο, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει και άλλες γάμες, ξέρεις ποιο είναι. Ότι, ρε φίλε, όσο και λίγο να έπαιξε και να τον είδαμε τον Ολιβέιρα, έδειξε ο άνθρωπος ότι έχει εγκληματιστεί αμέσως στην ομάδα. Δηλαδή ότι είναι έτοιμος να παίξει. Αυτό κατάλαβα. Ξέρεις γιατί. Γιατί μέσα στον ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια οι οποίοι είναι όλοι αγαπημένοι, δέχτηκε μια αγκαλιά, υπάρχει και το Λάτιν μέσα, το Βραζινιό, το Πορτογάλικο, και μην ξεχνάς ότι ο Βιερίνια είναι πολύ μεγάλος πρεσβευτής σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι σωστό. Πολύ σεβαστός, ειδικά στους Ήβηρες. Σωστό. Και είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Έγινε, Νικό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, Νικόλα, για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε, από το Μανχάιμ σας παίρνω τηλέφωνο, με λένε Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Και είμαι ουδέτερος, όχι, πανιόνιος είμαι, άντε, άμα... Γεια σου, Χρήστο, γεια σου. Γεια χαρά. Έπαιξα μπάσκετ 6 χρόνια στον Πανιόνιο, στο εφηβικό. Πώς αισθάνεσαι που φύγατε από το κλειστό της Οδουαρτάκης? Ήταν δύσκολο συνέστημα. Ζόρι, παρόλο που εγώ λείπω και πολλά χρόνια, ήταν... Κατάλαβα. Εκεί μεγαλώσαμε εμείς, κατάλαβες από... Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν μου λες, φίλε, εσύ τώρα γενικώς ασχολείσαι, βλέπεις Πανιόνιο? Ναι, βλέπω. Βλέπω και εδώ μπάσκετ πηγαίνω, παίζει και ο γιος μου μπάσκετ. Α, ωραία. Φέτος τι πιστεύεις, θα σωθεί ο Πανιόνιος, γιατί υπάρχει θέμα? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβεις... Νομίζω... Ναι, πέσει και σου απαντήσω. Άμα δεν πέσει, κάνα χέρι από τα πιο πάνω σκαλιά, κατάλαβα. Κάνα οικονομικό χέρι εννοώ, δεν κρατιέται η ομάδα. Κοίταξε, εγώ που έχω έναν γνωστό στη Ρόδο, που είναι μέσα στον κολοσσό Ρόδου, μου λέει όταν το ρώτησα φέτος τι θα κάνετε, μου λέει η μόνη μας ελπίδα είναι μήπως κατρακυλήσει ο Πανιόνιος και σωθούμε ή εμείς ή το Ρέθυμνο, θα το παλέψουν και οι δύο. Λοιπόν, καταρχήν για κουμάρι πήγα να σας πω εγώ, παιδιά, τώρα που πλησιάζει και η ώρα, να πω ένα δύο λογάκια που θέλω. Ερωτήσεις μάλλον, όχι λογάκια. Ναι, πες. Είμαι με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Dortmund, το Tottenham Dortmund. Ναι, δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Όποιος να είναι. Όποιος να είναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πιθανό. Έχουν ανοιχτή πολύ, άμυνα και οι δύο, πιθανό, βέβαια. Πολύ πιθανό. Γιατί όχι, συμφωνώ. Είναι στο 2.90 και είμαι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Δηλαδή τα δύο γκολ, όποιος για σκοράρει anytime στο πρώτο ημίχρονο είναι 2.90. Ναι. Αλήθεια, Λίζα, έχω. Συγγνώμη, καταρχήν από ότι ήμουν έξω.
για κανένα δεκάλεπτο. Πες τι είπε. Τότε να Ντότμουντ, λέει ο φιλοτάει ο φίλος, να παίξει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο 2,90 λέει δίνει. Λίγο το δίνει, 2,90. Δύο, λίγο το δίνει. Εδώ σε μέτρη 3,5 το δίνει. Δεν ξέρω τι είναι, βέβαια. Σοπα, θα σκοράρουν και οι δύο. Εσπρόξο, αδερφέ, εγώ, καλό, φίλε, θα, εγώ θα το έπαιζα αυτό. Εσπρόξο, θα σκοράρουν και οι δύο. Όσο σε παίρνει, έτσι. Γιατί και με το... Εκεί θα, ναι, θα σε ελέγξει και η Μέρκελ να μου έχει το νου σου. 2,90 σε γερμανική, γιατί άκουσα ότι είσαι από το Μαχάιμ. Θα μας αερίσει τους όρχες η Μέρκελ. Φίλε, επειδή άκουσα από το Μαχάιμ ότι είσαι. Αυτό είναι δηλαδή το 2,90 το προπό, το πάμε στοίχημα της Γερμανίας, το δίνει 2,90 δηλαδή. Όχι το κρατικό, το Ότσετ που λέγεται εδώ πέρα. Α, νόμιζα το εδώ είναι το κρατικό και έχει και, και εταιρείες, όλα, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Όλα αυτά που βλέπεις στο ίντερνετ, εντάξει. 2,90 πολύ γκανιώτα πάντως με 2,90. Πολύ, λίγο είναι. 3,50 άμα θες να το δω τώρα εδώ, είπες για το... δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Τότε να Ντόρτμουντ. Εδώ είμαστε για να το δουν και τα παιδιά. Πάμε στον γκολ να σκοράρουν και οι δύο στο πρώτο ημίχρονο. Ο 4,5 φίλε. Όχι να σκοράρουν και οι δύο στο πρώτο ημίχρονο. Over 1,5. Να βάλει δύο γκολ. Α, over 1,5. 2,75. Δεν μπορεί να έχει τόσο διαφορά. Ναι, εγώ όχι. Νόμιζα να σκοράρουν και οι δύο. 2,90 σπρώξ το φίλε. Και γιατί δεν το παίζει να σκοράρουν και οι δύο. Χαλάρα. Γιατί μπορεί να βάλει 2-0 φίλε η Ντόρτμουντ ή τότε να. Παίξτο, παίξτο. Και ο Βάζελ και ο Παναθηναϊκός σήμερα στο μπάσκετ είναι μονάδα. Λογικά ναι. Τώρα αυτό, ναι. Αφού διακόπηκε, αυτό ναι. Παίζει ανάλογα από εταιρεία σε εταιρεία. Λογικά ναι. Λογική, δεν το ξέρουμε λογική, σίγουρα, όμως ναι. Σε πάρουμε στο λαιμό μας. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά λογικά για να διακόπηκε το μάτς. Δεν το ξέρουμε όμως 100% αδερφέ. Ρώτα τον πράκτορά σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ να και ελπίζω καλά. Ο Πανιώνιος στην μπάλα να κάνει καμιά έκπληξη και να έρθει μέσα στην Τούμπα εκεί και να έχει ιστορία να πούμε. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο. Με τις ευχές μας. Με τις ευχές μας. Να ελπίζεις. Κοίτα, νίκη κάναμε. Νίκη πάμε να υπερασπιστούμε. Έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα. Έγινε, αλλά έρχεσαι να παίξεις με την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη ομάδα, με το καλύτερο ρόστερ. Σίγουρα. Κύπελο είναι, σου λέω. Με το, κύπελο, με, βέβαια, ναι. Με το μεγαλύτερο και με το μεγαλύτερο πάτο μέχρι στιγμής. Και με το μεγαλύτερο πάτο, μπράβο. Η τύχη είναι με το κύπελο και έρχομαι να υπερασπίσω νίκη. Μπράβο. Έλα, ωραία. Ωραία, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω, γιατί κάποιοι μιλάνε για φιλικά. Ήτα την Κυριακή και νίκη με στην Τούμπα. Στο εύχομαι, φίλε. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Επανιώνιος. Γεια σου, Επάνθυρα του Μανχάιμ. Το Μανχάιμ, Πανιώνιος μας πήρε από το Μανχάιμ. Δεν γίνονται αυτά. Μας έχει πάρει από την Πάτρα, τι ήταν εκείνος ο φίλος, από την Πελοπόννησο. Εθνικός. Ατρόμητος. Μας έχει πάρει. Και ένα ακόμη. Φωστήρας, τι μας είχε πάρει κάτι. Φωστήρας. Ναι. Και ένας από εδώ δυτικά, Arsenal Μετεώρων ήταν. Έλα, αδερφέ. Λέω, φίλε, τα Μετεώρων. Τότε να πολύχρης. Καλησπέρα. Έλα. Για να το περίμενε. Γιατί ακούγεται. Ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, λες. Ναι, αλλά τώρα σ' ακούμε. Έλα, σ' ακούμε τώρα. Ξανά παρουσιάσου. Α, ξαναχάθηκες, φίλε. Μήπως μιλάς από τα hands free, φίλε μου. Όχι, βγάλε τα hands free. Αν έχεις hands free, βγάλε τα hands free. Περίμενα τα βγάλε. Μπα, δεν νομίζω να είναι hands free. Πρέπει να είναι... Πολύ βαθιά ακούγεται. Δεν σ' ακούω. Όχι, φίλε, ακούγεσαι. Ξαναπάρε. Ξαναπάρε τηλέφωνο. Λες και ήσουν σε ανθρακοριχείο στο Βέλγιο. Οι γραμμές είναι ελεύθερες από ό,τι βλέπουμε. 2310-287 και 3 οχταράκια για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ με, τη ράδιο, με την εκπομπή ράδιο Μαρμίτα. Δύο ματσάκια έχει τώρα, έτσι. Άγιαξ Ρεάλ, καλά ματσάκια και τα δύο. Τότε να με Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ρεάλ δεν κερδίζει. Ρεάλ... Εγώ όχι το βλέπω. Γιατί το βλέπω και εγώ. Η Ρεάλ έχει πάρει ήδη πάρα πολλά. Δεν θα τα καταφέρει φέτος. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο τυχερός στοιχηματικά. Που θα καταλάβει ότι... Ο φίλος ο Θανάσης πριν πάμε στο μήνυμα λέει για... Τι λέει ο Τάσος με ράνους του χρόνου λέει να το δώσω στο μπάσκετ. Πρώτος λέει σε 20 που λέει είπες για τα 20 χρόνια στο ίδιο διάστημα έχουμε 7 συμμετοχές σε τελικούς, 5 ελληνικούς, 2 ευρωπαϊκούς, 2 κατακτήσεις, 2 συμμετοχές στο top 16 στην Ευρωλίγκα και αυτά είναι τα πέτρινά μας χρόνια. Έτσι λέει και γεγονότα παρέθεσε. Ναι φίλε, εντάξει, τα τελευταία χρόνια λέμε τι κάνεις. Και το ραδιόφωνο ήταν... Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχει, δεν φίλε. Για τα 20 χρόνια είπε. Το ραδιό, το ίντερνετ μας λέει κολλάει. Εντάξει, εντάξει. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Αυτό είπα εγώ. Για Εράνους και εσύ απλήρωτος το έχεις πάρει μια χρόνια. Σωστό. Σωστό, αλλά έχει ομαδάρα το Άρης βέβαια. Εντάξει. Την Κυριακή δεν μας είπες, Θανάση, ποιο θα είσαι. Θα είσαι με τον πραγματικό αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ
Είμαι την ομάδα της πόλης. Είμαι την ομάδα της πόλης. Δεν πέσει όμως. Φίλε, τώρα άμα πάρω και εγώ τους τίτλους του Παναθηναϊκού. Έχεις μια ελπίδα να αποχωρήσω ο Παναθηναϊκός. Άμα πάρω τους τίτλους του Παναθηναϊκού θα κλαίει ο Θανάσης. Ναι, να φεύγουν τα παιδιά του Ολυμπιακού. Φεύγουν. Καλά, δεν είδαμε και το μάτς να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, τους διαιτητές δεν διαβάσαμε. Άμα ήταν κανένας Αναστόπουλος, τσάμπα κατέβηκαν. Πάμε στο φίλο. Ο φίλος είναι. Ναι. Έλα, τώρα σ' ακούμε. Εγώ μιλάω δηλαδή. Ναι. Ήσασταν προηγουμένως που δεν ακουγόσασταν εσείς. Όχι. Εγώ τώρα πήρα. Ωραία. Δηλαδή έτσι όπως το είπατε, το κύπελο μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί άμα φύγει ο Ολυμπιακός, θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός και θα πάρουμε εμείς το κύπελο. Έτσι δεν έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη. Έτσι δεν έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι και πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός τι έκανε. Δεν πήρε την ομάδα του και έφυγε, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα που έφυγε την ομάδα του και έφυγε το Παναθηναϊκό. Έχεις μια ελπίδα. Άμα φύγει και από τα δύο αγοράκια και από το κήπεδο, άμα φύγει ο Παναθηναϊκός, έχεις μια ελπίδα, το την έχεις. Αυτό ακριβώς. Εσύ ρε Αριανή, μην το παίζεις μαγκάς, γιατί μιλάς με δημοσιογραφίδη και σε πάρω και θα αρχίσω, δεν ξέρεις που θα κρυφτείς. Με τι μιλάω, με? Με το δημοσιογραφίδη μιλάς. Με το δημοσιογραφίδη, από τη Μόσχα δηλαδή. Αν είσαι από τη Μόσχα, πάω πάσο. Όχι, Μόσχα δεν είναι. Μοσχοβίτης είναι το όνομά μου. Έτσι με ξέρουν ο κόσμος. Λοιπόν, λέω τα παιδιά, δεν μπορεί να πάρουν το τάρι τα παιδιά. Να κάνει καμιά τιμωρία από ένα εικό το κύπελο για να το πάρουμε. Έτσι δεν μπορεί. Εμείς δεν θέλουμε όμως, φίλε, να τα παίρνουμε έτσι. Δεν θέλουμε να τα παίρνουμε. Κοίταξε. Ποιο το είπε, δεν θέλουμε. Εγώ. Ο Γιώργος, ο Παοξής. Λοιπόν, Γιώργο Παοξή, Αριανέ, σε απάντησα. Αυτοί είμαστε. Γεια σας, καλό βράδυ. Φίλε, ανατρίχεσαι να σου πω. Συγκώθηκε η τέτοια μου και από τα δύο που με είπες, ότι είσαι ο Μοσχοβίτης. Και ένα αυτό τώρα το τελευταίο. Σηκώθηκε η τρίχα μου, έγινε καγκελάριος Μέρκελ. Να σου πω την αλήθεια. Αυτοί είμαστε. Εμένα από την Κυριακή μου είναι έτσι η τρίχα που λες. Ναι. Και δεν έχει πέσει ακόμα. Καλά, καλά. Και προβλέπετε όλη την εβδομάδα είναι έτσι. Καλά, εξηγήσατε. Βρε, τι μπήκα μέσα στην μπανιέρα με παγάκια. Σωστά. Σωστότατο. Δεν πέφτει αυτή η τρίχα. Με τίποτα, ρε φίλε. Α, μου δίνει. Διαβάζω τρία. Τώρα, λέει, όσες φορές επιχείρησε ο Ολυμπιακός να μπει με στη ρακέτα, δεν έδινε φάουλ, ούτε καν αν έβγαινε αίμα. Εντάξει, δεν ήταν βέβαια λεσά, αλλά ήταν εκνευρισμένο. Εντάξει, ρε φίλε. Στο ΆΚΑ έπαιζε. Τώρα, άμα έπαιζε στο ΣΕΒ. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ας νιώσει λίγο, ας νιώσει λίγο και ο Ολυμπιακός. Ας βρει το μαστοράτο, γιατί τόσα χρόνια. Σε όλα τα σπορ έχει βιάσει φύση και παραφύση όλες τις ομάδες. Παοξής είναι αυτός που μου το πεφίλωσε. Καλά έκανε και στο ίδιο. Ναι, όχι, λέω τους γάβρους που φύγανε, δεν λέω και αυτό το φίλο. Δεν πειράζει, ας νιώσει λίγο πως είναι να αδικείς. Τις ποινές τις διάβασες, τι είπες, γιατί ήμουν έξω. Από μείον 1 έως μείον 6. Για ποιο πράγμα. Για τον Ολυμπιακό. Αφαίρεση για το πρωτάθλημα. Γιατί το πρωτάθλημα τι έχει, για το κύπελο. Για το κύπελο πια. Για το κύπελο πάει, τελείωσε. Πάει τελικό. Όχι, άκουσα. Αυτό είναι διοργάνωση, δεν είναι τη ΕΟΚ. Είναι τη ΕΟΚ, συγγνώμη. Το πρωτάθλημα είναι του ΕΣΑΚΕ. Αυτό είναι άλλη διοργάνωση. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί στο πρωτάθλημα γι' αυτό. Έτσι γράφει, ρε φίλε. Πού το γράφει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ανακριβές. Λοιπόν, με αφαίρεση ενός. Να, τι λέει εδώ. Έως 6 βαθμούς. Εντάξει, αυτό δεν είναι τιμωρία γιατί και 15 βαθμούς να τον βγάλει στον Ολυμπιακό. Τελικό θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Όποιος για να έρθει. Τι τιμωρία είναι. Στο κύπελο φεύγει. Στο κύπελο πρέπει να είναι η τιμωρία. 31 βαθμούς είχε. Ναι. Αν θα φάει μείον 6, θα πάει 25 μαζί με εσάς να θέλει. Και το χολαργό. Και στα playoff δεν θα μπει. 22 έχεις. Είναι με τον Άρη. Δεν θα μπει στα playoff. Όποιον για να βρει στον δρόμο θα τον κάνει. Για να μπει στα playoff. Εκτός, sorry, σας διακόπτω. Εκτός αν βγει ο 8ος, τότε θα παίξουμε τον πρώτο. Αν και τώρα έχουν αλλάξει τα νομίζω τα playoff. Οι 6 παίζαν. Οι 6 παίζουν. Ο πρώτος και δεύτερος πάνε έτσι. Κοίταξε τώρα, επειδή είναι επιστήμονες αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ αυτό που λέω για να πάμε και. Δεν έχουμε φίλο. Ναι. Αυτό που λέω ότι όταν κάνεις μαγιά στο κύπελο πρέπει να την πληρώνεις στο κύπελο, όχι στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα, φίλε. Γεια και χαρά και στους τρεις. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Εμένα δεν ακούγατε. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω, μάλλον είχε πρόβλημα. Αλλά εμείς δεν τιμωρηθήκαμε στο ότι δεν κατεβήκαμε στο κύπελο. Στο κύπελο, με μείον 3. Με μείον 3, ναι, αλλά το κύπελο το έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ναι, και το πρωτάθλημα. Εδώ είναι, είναι ΣΑΚΕ και ΕΟΚ, λέει ο. Ναι, το κύπελο είναι σε ΕΟΚ. Για άλλα εισιτήρια ισχύουν. Ναι. Τα εισιτήρια τα βγάζει η ΕΟΚ στο κύπελο. Είναι διοργάνωση ΕΟΚ, του Βασιλακόπουλου δηλαδή. Καθαρά. Θα δούμε, θα μάθουμε. Ρε, καλά, για να το γράφει. Δεν μετράει για το κύπελο. Ναι. Ευχάριστο είναι ότι θα τιμωρηθεί. Για να το γράφει τώρα το site δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η τιμωρία, αν θα γίνει όπως με την υπόθεση Τζίλου μετά από κάνα δύο χρόνια. Εντάξει, περίμενε. Κοίταξε, όντως ή άλλως φιλάρετε αυτό που λέω και στον Τρέγια.
όταν μια ομάδα, ρε παιδάκι μου, έχει αυτή τη δυναμική και κερδίζει και δεν χάνει και τελευταία να τη βάλει, πάλι θα ανέβει πάνω. Εντάξει, είναι διαφορά δυναμικότητα τεράστια. Και τι μ' αρέσει ότι εδώ και 3-4 μισή ώρα πόσο είναι, αυτοί εκεί πέρα στο κρατικό κανάλι μιλάνε για αθλητικά, μιλάνε για τους παίκτες, μιλάνε για τις ομάδες, για τιμωρίες, για αυτό που συνέβη, για το αν είναι σωστό να γίνει αυτό ή να μην είναι σωστό. Κουβέντα. Κουβέντα. Ενώ έχει σταματήσει ο αγώνας, ενώ θα έπρεπε να μιλάνε για αυτό που έγινε, που σταμάτησε ο αγώνας, μιλάνε άσχετα πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, βλέπω φωτογραφία, ο Γιαννακόπουλος άφησε στρινγκ στον πάγκο του Ολυμπιακού, κόκκινο κιλοτάκι. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, να το, να, κοίτα. Ο Γιαννακόπουλος άφησε στριγκάκι, λέει, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα για να πούμε βέβαια και του στραβού το δίκαιο, και αυτός τώρα, αυτό Γιαννακόπουλος, προσπαθεί λίγο να διασκεδάσει εντυπώσεις, έτσι. Ο μπαμπάς του τον είχε τον Παναθηναϊκό πρώτο στην Ευρώπη, και αυτός δεν μπορεί να τον πάει ούτε στην οκτάδα. Όχι, στο Final Four δεν έχει πάει επί Γιαννακόπουλο. Ναι, δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Τώρα. Στριγκάκι του άφησε κόκκινο, δεν γίνονται αυτά. Και μια δεύτερη παρατήρηση. ενώ τώρα που αποχωρούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν φεύγουν όλοι μαζί. Περνάει ένας-ένας, μπας και φάει κανένα μπουκάλι, φαίνεται. Είναι οι τακτικές των επιστημόνων. Είναι. Εδώ ρε εσύ, ρε φίλε, δεν ξέρω αν είδες την Τούμπα. Αυτοί οι βρωμιάριδες ούτε το fair play δεν τηρήσανε. Χάναν 3-0 και δεν κάνανε ούτε fair play. Και πήγαν να κάνουν τσαμπουκά, να πούμε. Εντάξει, εκεί δείχνει το είδος και το ποιόν του συλλόγου. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα για την UEFA και τη FIFA που λέει ότι έχουμε τέλεια διαιτησία πλέον, θα πω το εξής. Είναι τέλεια, και να συμπληρώσω τον Νίκο που δεν είπε, ότι ο κύριος Κομίνης έχει 18 διαιτησίες στα 20 παιχνίδια. Είναι ο πρώτος και ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Είναι η βιτρίνα μας. Ναι, έτσι ακριβώς. Και ωραία, έτσι ωραία όπως είναι, του χρόνου δεν χρειάζονται ξένοι διαιτητές. Εκεί καταλήγει η FIFA και η UEFA μάλλον. Μα ο Κομίνης, να σου πω λίγο κάτι, ο Κομίνης πέρσι το γάιδαρό τον έδεσε μια χαρά. Αν διαβάσεις προσεκτικά το φύλλο αγώνος, άκουσες τι λέει. Ότι ο επόπτης μου λέει να ακυρώσω τον γκολ, εγώ το σκέφτομαι και την ώρα που πάω να το κατακυρώσω, μπαίνει μέσα λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και στο τέλος το φύλλο, αυτός το μετράει τον γκολ, ώστε να είναι πιασμένος από παντού, να λέει ότι εγώ πήρα τη σωστή απόφαση. Αυτός όμως είναι ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος είπε: δεν θα ξανασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, δεν θα ξανασφυρίξω. Αυτός το είπε. Αυτός το είπε, βέβαια. Άρα λοιπόν, επειδή εύκολα ξεχνάμε, βλέπετε το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και πήγε στη σέντρα κατοχυρώνοντας τον γκολ. Και ο επόπτης πήγε σέντρα. Ακυρώνοντας τον γκολ πήγε στη σέντρα και μετά το κατοχύρωσε και εμείς φύγαμε. Δηλαδή είναι ατρελαίνεσαι. Ο ορισμός ξεφτύλας. Ξεφτυλίστηκε. Να σας πω όμως κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα με την ΑΕΚ και δεν ξέρω αν το έχουν πάρει οπαδοί της είδηση. Η ΑΕΚ κερδίζοντας τον Ολυμπιακό έχει 2 βαθμούς διαφορά. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ λοιπόν και η διοίκησή της δεν κυνήγησαν το Ολυμπιακός Παναχαϊκή που θα είχε μείον 3 βαθμούς και τώρα θα ήταν από πάνω η ΑΕΚ. Το κυνήγησαν και βγήκε η απόφαση. Το κυνήγησαν νομίζω. Το παρακυνήγησαν, όχι το κυνήγησαν απλά. Έφεση δεν κάνανε. Α, δεν κάνανε έφεση. Κάνανε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στην τέτοια είναι, στο ΚΑΣ έχουν. Περιμένουν την απόφαση. Το άκουσα από Αθηναϊκό ραδιόφωνο, ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, φιλάρετε, έχουμε άλλες 2 γραμμές και έχουμε ένα 5 λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στους 2 τελευταίους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σας, καλησπέρα. Φίλε. Γεια σου Γιώργο. Καταρχήν άκουσα το φίλο τον Πανιόνιο. Αναφέρεται και τον Ατρόμητο και πήρε και Ατρόμητο. Πανιόνιος δεν ήταν αυτός, φιλαράκι. Μου ήρθαν πληροφορίες ότι είναι γάβρος που βγαίνει στους αγόρα και πουλάει τρέλα και ντράπηκε να το πει. Έχω ρεπότερ παντού, να ξέρεις. Ναι. Μπορεί να έχει αλλάξει ομάδα, γιατί ρε φίλε, εγώ δεν σου έχω πει ότι έβλεπα και άλλες ομάδες. Πήγαινα, έβλεπα την ΑΕΚ, τον Ιωνικό. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Κανονικός. Ατρόμητος είναι, ατρόμητος. Γιάννης, εσύ δεν είσαι? Ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Γεια σου, Ριτζόνι. Γιώργο, θέλω να σου πω ότι ειλικρινά είσαι από τις φωνές που εγώ χαίρομαι να βλέπω στην τηλεόραση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γιατί λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, παρόλο που διαφωνούμε βέβαια κάποιες φορές. Να συμφωνούμε σε όλα. Πάντως, ειλικρινά είσαι από τις καλύτερες φωνές που έχω ακούσει στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Δεν το λέω. Απλώς... Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Θα σου πω το κάτι. Το λέω γιατί πολύ... μου δίνει την ευκαιρία που σε έχουν ναι, καλεσμένο. Σε ευχαριστώ. Θα σου πω κάτι πολύ κρύο και πολύ κοινικό. Εγώ, φίλε, αυτό που λέω και στη δουλειά μου το ξέρουν όσοι με ξέρουν προσωπικά, είμαι πολύ σκληρός επαγγελματίας. Εγώ πηγαίνω λοιπόν στην τηλεόραση και κάνω την πλάκα μου. Αν βρεθεί ένας πρόεδρος ομάδας, όποιος και να είναι αυτός, και μου τα στάξει και με πάρει υπάλληλό του σε κανένα κανάλι ή σε καμιά εφημερίδα ή σε κανένα ξενοδοχείο ή σε κανένα λιμάνι, θα γίνω μεγάλος φύλαρχος και μεγάλος οπαδός. Τζάμπα πηγαίνω και κάνω την πλάκα μου. Το λέω έτσι πολύ χήμα. Γι' αυτό, και δεν τρέπομαι κιόλας. Γι' αυτό βγαίνει αυθεντική η φωνή σου και αυτά που λες τα λες γιατί τα πιστεύεις, είναι τα πιστεύω σου, είναι η απόψη σου. Και από χαιρόμαστε γι' αυτό που βγαίνουν τέτοιες φωνές και αυτό ήθελα να πω καταρχήν. Ωραία, σε ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο. Για ναι, τον Ατρόμητο λίγο θέλω να μου πεις, γιατί αυτό είχε μια καθίζηση. Για πες λίγο. Καταρχήν, άκου να σου πω να γελάσεις. Ναι. Όταν βρεθείς με το Θουβού, πες το ότι μίλησα με αυτόν που σε τρόλαρε το καλοκαίρι, γιατί τον είχε βγει μια μέρα στην εκπομπή του και έλεγε ότι που πάει ο Ατρομητάκος με τον Κουλούρη. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Κουλούρη, θα βγει από το σκόρερ. Μη λες μπούρδες, θα εκτεθείς. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι θαυμαστής του Αλέφαντου τώρα. Τι μπάλα να ξέρει. Άμπαλος είναι, άκου τώρα. Γιώργο, άμπαλος. Τι ξέρει, ρε φίλε. Αυτός βρήκε μια μπάλα ποδοσφαίρου και την πήγε στο τμήμα. Δεν ήξερε τι είναι. Απολεσθένει είδος, να πούμε. Ακούς, Γιώργο. Ναι, πες. Και τον ξαναπήρα και μου έλεγε στην αρχή ότι έχει πλατυποδία και τέτοια και μετά τον ξαναπήρα μετά και μου έλεγε η Πατουλίδου φταίει γιατί δεν μου είπε ότι γυμναζόταν και κάτι ατρελά. Ναι, και εμένα λοιπόν, και σε μένα τα έχει πει αυτά. Ο Κουλούρης, να σου πω κάτι, είναι παραγωγικός παίχτης γιατί ο Ατρόμητος και ο Κάναντι παίζουν σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος βάζει την μπάλα κάτω, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθεί φέτος. Η ομάδα παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και αν κρατάγαμε και τον Ουάρντα φέτος από την αρχή της χρονιάς, αν τον είχαμε. Άρα, Λάρη Γιώργο, δεν είδες τη σφάξη που έχουμε φάει. Ναι, έχεις φάει. Με το που είδαν κοινή. Ότι πάμε να πάρουμε μία θέση στην Ευρώπη, γιατί θα την παίρναμε, τώρα θα την παλέψουμε. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πολύ κοντά, είδες τη σφάξη μου. Ξεκίνησαν με τις κίτρινες κάρτες και συνέχισαν μετά. Πώς δεν θα βγει η Ευρώπη ο Ατρόμητος. Υπάρκτα... Πώς είπατε. Πώς δεν θα βγει η Ευρώπη ο Ατρόμητος. Η μόνη. Ένα λεπτό. Άκουσα. Πρέπει να μαζέψουμε του βαθμού. Ένα λεπτό. Για να λέμε. Η μόνη περίπτωση να βγει ή ο Άρης ή ο Ατρόμητος να μην βγουν είναι να πάρει το κύπελο η Λαμία ή ο. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες, δεν παίζει Γιώργο. Η Λαμία, ο Πανιόνιος να το πάρουν το κύπελο, ναι. Έτσι. Πανιόνιος, ο Ερμοτέλης, ναι. Ο Αστέρας. Ένας από αυτούς να πάρει το κύπελο και η ΑΕΚ να μην τιμωρηθεί. Είναι σενάριο αυτό γιατί υπάρχουν δεκαμάτες. Όχι, αυτό είναι σενάριο Σπίλμπερκ, ρε φίλε. Δεν είναι σενάριο. Και να μην μπει πεντάδα ο Παναθηναϊκός. Και να μην μπει. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Και να μπει, να μην μπει τιμωρημένος. Άμα σου πει ο Παναθηναϊκός κερδίζει μια θέση ακόμα. Και να βγαίνει και ο άλλο σου λέω. Βγαίνει και ο έκτος αν είναι πεντάδα ο Παναθηναϊκός. Το αν μπει πεντάδα ο Παναθηναϊκός είναι για τον εαυτό του, δεν είναι για εμάς. Θα τα δούμε στην πορεία. Όχι, αυτά είναι δεδομένα, δεν χρειάζεται να τα δούμε. Αυτά είναι δεδομένα. Εκεί είναι που έχει φάει ο προπονητή σου, που είναι καλό. Παίχτη που έχει φάει προπονητή. Δεν παίζει το Βασιλακάκι, ποιον φάγατε. Φάγαμε. Το Βασιλακάκι νομίζω. Κοίτα να σου πω. Εγώ σου έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί και στα παιδιά εδώ. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρω. Καλά, ναι, εντάξει, και εγώ δεν λέω άμα ξέρεις. Όσα βλέπει προπονητή στην προπόνηση και αν ο παίχτης. Μπορεί να είναι σε άλλη. Καλώς. Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Ολοκλήρωσε όμως λίγο γρήγορα γιατί μου κάνει νόημα, έχω λείψει μια γραμμή. Είναι πολύ απλό αυτό που θα σου πω. Οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, επειδή έχω παίξει εγώ ποδοσφαιρό. Έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Στην προσωπική τους ζωή μπορεί να συμβαίνει κάτι σε αυτό το παιδί ή οτιδήποτε άλλο που δεν το ξέρει κανείς. Άρα λοιπόν, πάρε από τον εαυτό σου. Όταν σου συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, είτε είναι τραγικό, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι οτιδήποτε, έχεις μια απογοήτευση. Έχεις αυτό βγαίνει και στη δουλειά σου. Σωστό, σε όλο βέβαια. Τη δουλειά. Βγαίνει και στον ποδοσφαιριστών και των προπονητών και σε όλο τον κόσμο και των διαιτητών. Να τώρα το έγινε σε μένα. Μην τους βάζουμε, μην τους πυροβολούμε όλους. Έχει δίκιο ίσως αυτό. Να είσαι καλά. Απόλυτο δίκιο. Να είσαι καλά. Καλά τα λες. Γεια σου Ριγάνα ρε και κάτω. Μ' αρέσει. Παίρνε και στη μαρμίτα. Να παίρνεις λίγο πιο νωρίς. Πάντα παίρνεις παρά 2, παρά 3 λεπτά όμως. Πολύ ωραίος όμως. Ναι, αλλά πάντα παίρνει παρά 5. Έχει επιχειρήματα, είναι γνώστης. Πάρε και μισή. Κάτσε να το γλύψουν. Έχει επιχειρήματα, είναι γλώσσες του ποδοσφαίρου. Καλά, εγώ είμαι ο σαλιάρης, εσύ γλύφεις. Τι να κάνουνε, φίλε, πελατολόγιο. Εμείς δεν προκαλούμε τουλάχιστον για να έχουμε πελάτες. Οχ. Πάλι κάποιον βαράει καμπάνα. Έλα. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Είμαστε ειλικρινείς. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Το όνομά σου, αν θες.
Θάνος από Τούμπα. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς, ρε. Θάνος από την κυτρινόμαυρη Τούμπα. Μπράβο. Όλοι. Άρη, έχει. Ο Θάνος που είναι Άρης και Ολυμπιακός. Εδώ άλλος ήρθε στο Χαριλάου, λέει παντιέζε τον κόλ του Λέτο. Έλα. Δεν είμαι Ολυμπιακό. Έλα, αφού το είπες. Δεν ξαναμιλήσαμε εμείς από τα δεύτερα τρίτη τετάρτη. Την Κυριακή τι ήσουν, αρέ, στο Πάοκ Ολυμπιακός. Την Κυριακή τι ήσουν στο Πάοκ Ολυμπιακός. Τον Ολυμπιακό, γιατί τι φοβάσαι. Όχι, σήμερα το πάει ο Πάοκ, ρε, φίλε. Ε, καλώς άρεσε. Από την αρχή το λέμε, θα το πάρει ο Πάοκ. Α, όχι, τι λέμε. Αν έχανες το πρωτάθλημα από αυτόν τον Ολυμπιακό και από αυτήν την ΑΕΚ, θα πει ότι είναι κλάματα. Μόνο του έτρεχε ο Πάοκ. Με αυτού του παίκτε που έχει. Με το ρόστερ που έχεις, που είναι... Αυτή η ΑΕΚ έριξε 4 και ο Ολυμπιακός εγλέτησε μες στο σπίτι σου. Λοιπόν, η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ... Δεν μπορείς να έριξε 3 και τι έχασες πέρυσι. Αυτή η ΑΕΚ... Τι έχασες πέρυσι, άντε μάτσι καλά. Θα βάλουμε ένα στοιχηματάκι, άμα θες να μειώσει ένα μέλι. Και με τον Πιγκίνι. Που κάνουν 100.000 ο καθένα. Άξι, άξι. Και εσείς παίκτες που κάνουν 1,5 εκατομμύριο ο καθένα. Ο Χατζηδης σκουπίζει πάγκο 1,5 μίλιο. Εντάξει, υπάρχει άπλα. Τι κρίνει δηλαδή τώρα. Υπάρχει άπλα, ρε. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Χρηματικά. Δεν ακούγεσαι καλά καταρχήν. 63,8. Τι ήξερε. Ναι. Χρηματιστηριακή αξία. Το budget του ΠΑΟΚ είναι 63,8. 63,9 είναι του Ολυμπιακού. Χρηματιστηριακή αξία είναι αυτό. Μεγάλη για να σε ενημερώσω. Πόσο αξία είναι τα συμβόλαια. Χρηματιστηριακή αξία δεν παίζει ρόλο, να ξέρει. Έτσι. Παίζει ρόλο το τι βάθος έχει ο πάγκος. Δεν παίζει με χρηματιστηριακή αξία. Έχει δίκιο σε αυτό που σου λέει. Χρηματιστηριακή αξία μάλιστα. Μπάτζετ πόσο είναι, τι πληρώνεις. Και πάλι, άκουσε, όχι, άκουσε. Και πάλι μία ή άλλη είναι. Το ίδιο μπάτζετ έχουμε. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ περισσότερο. Μία ή άλλη είναι. Μπορεί, μη σου πω και μπορεί να είναι και ο Ολυμπιακός. Λίγο. Λίγο περισσότερο. Έκανε του ξεφτύλισε τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη φορά που ξεφτύλισε μετά από πολλά χρόνια. Για να λέμε την αλήθεια. Μ' αφήσανε γι' αυτό. Σε άλλες φορές δεν μ' αφήνανε γιατί πήγαινα να το ξεφτυλίσω. Αν άνοιξαν τον δρόμο όλοι. Καλά στο λέει ο Γιώργος. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ το βλέπω ότι φέτος το άξιο κοιτάει με ένα βλέπω. Και το πήρε κανονικά. Ήταν από το 2010 που μας έλεγαν θα πήγαινε. Παιδιά, εδώ δέστε. Δώσε μου, Θάνο. Θάνο, δώσε μου. Ο άνθρωπος που μένει για τον Σιώπη έκανε και τώρα τον λέει τον Γιώργο. Όχι, για τον Τρέγια λέω. Τώρα το λέει, σου την είπε και δεν την κατάλαβες, απάντησε. Τον εκπαιδεύω. Τον εκπαιδεύω. Τι είναι, ρε, μα σκύλωσε και τον εκπαιδεύω. Καμιά φορά μπορεί να λείψω. Τι που είπες, ρε, παιδί μου, μας αφήσαν. Και λέω, όντα. Ανοίξαν δρόμο, λέω. Τους ανοίξαν δρόμο όλοι. Δεν κατάλαβες. Τους άνοιξε όλους ο ΠΑΟΚ. Τους αφήσαν να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέραμε, φίλε Ζάχο. Έλα, ναι, εντάξει. Μπορεί να αποξηλώσω. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θα είναι. Θάνο. Θα είναι οι μόνοι, μόνοι πρωταθλητές σε κατάθλιψη την άλλη εβδομάδα. Μετά το 1-2 που θα λήξει η Ντούμπα. Θα δείξει τον Γιώργο ένα κοντινό σκηνοθέτη και τον Τρέγια μαζί έτσι. Θα τους βλέπεις έτσι θα είναι. Πρωταθλητές και θα είστε αγχωρημένοι. Εσείς δεν είστε ικανοί να κάνετε διπλό στην Ντούμπα και να μην βγείτε στην Ευρώπη αυτή το 8η-1 και να το πανηγυρίσετε κιόλας. Και το αντίθετο. Ήταν καλή απάντηση. Γιατί το γυρίζει στην πλάκα. Τι μας νοιάζει εμάς, μωρέ. Εντάξει, πολύ μίλησε ο Θάνος. Εντάξει, ας τον είπε. Μπράβο, ρε Θάνο. Ναι, ένα τελευταίο, και το κλείνω. Έλα, ναι. Να ξεκινήσεις να ετοιμάζεις την πισταριά. Όχι, φίλε. Δεν πιστεύω να την ξεχάσεις και να έχεις το κέρασμα. Φέτος δεν είπα για πισταριά, πέρσι το είπα. Πέρσι έλεγα ότι θα κάνω μια πισταριά από εδώ μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό στο Μαρκίζ κάτω. Και θα φέρουν να πούμε 18.000 σουβλάκια. Έλεγε έτσι. Γι' αυτό θα το πει. Φίλε, να πάρει τον Τζουκαλά να τον πει να κουρευτεί. Που είπε ότι άμα να πάρει. Ναι. Που είπε ο ψευταρά με τον Άτο Χαζοχαρούμενο δίπλα τον Άκη. Ναι, το βλαμμένο εκείνο είπε λέει θα κουρευτώ. Γιατί βλαμμένο είναι. Υπάρχουν καλοθελητέ. Και τι βλαμμένο τον είπα. Δεν τον είπα. Σκοπιανού μα είπε. Τον άλλο τον είπε τον Αντιτοκούμπο και δεν τον είπε. Το βλαμμένο δεν είναι βρισιά. Κατάλαβε. Κοπλιμέντο δεν το δεσμεύει. Για έλα, Θάνο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, φίλε. Ποιο νωρί να παίρνετε. Κοίτα, ρε, υποστήριξη ο Οργιανός Ολυμπιακού. Ποιο είναι ο Ολυμπιακό. Εγώ εσένα προστατεύω. Εσένα προστατεύω. Να χάνεστε. Τρέγια, εσύ αν είσαι ο παδό μια ομάδα που συνήθω στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, καλό ή κακό, ότι είναι στην ομάδα, όσο και δεν μας αρέσει, το μεγαλομέτοχος. Αυτό σαν τα Sky, πάει καλά η ομάδα. Λωστό. Αν λοιπόν εσύ υποστήριζε ο μεγαλομέτοχός σου τη Real,
ναι. όπως ο μεγαλομέτωχος μιας άλλης ομάδας υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, ναι. εσύ θα ήσουν, τρέγια μου, υποστηρικτής της Ρεάλ. Όχι, έτσι βέβαια. Κάνουν. Όχι, βέβαια. Έτσι κάνει και ο Αργιανός. Υποστηρίζει όχι, και βοηθάει την δεν ομάδα. Δεν νομίζω ότι οι φίλοι του Άρη, δεν νομίζω. Επειδή ο Καρυπίδης είναι Ολυμπιακός, δηλωμένος, υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Υποστηρίζουν πολλοί φίλοι του Άρη. Τον Ολυμπιακό, ναι. όχι λέω Καρυπίδη. Για λέω. Λέω ότι μπορούσε ως την Κυριακή ναι. θεωρητικά να κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Άχε, ρε. Και 0-2 να έρθει. Εσύ 0-3 κάνατε τη μεγαλύτερη νίκη σας φέτος εκτός έδρας ναι. και δεν το χαρήκατε. Τι λες. Τη Δευτέρα, τώρα που θα κάνουμε... τη Δευτέρα 0 τηλεφωνήματα Ωραία. Είχα από Αριανούς. Τώρα 0. Που θα κάνουμε 0-2 στην Τούμπα και 1-3 στο Καραϊσκάκι, δεν θα γίνει. Καλά, πολλά Western βλέπεις. Γιατί βλέπω Western, τι είναι. Σιγά τις Μπαρτσελόνες. Σιγά τις Μπαρτσελόνες. Άντε βε τρελοκομείο. Λοιπόν. Που βγήκε ο άλλος ο Παντελίδης και είπε, είπε. Είμαστε, λέει, ποια είναι η διαφορά μας λέει, με τον Μπάκτον. Πολύ κοντά είμαστε στον Μπάκτον Ολυμπιακό. 22 πόντους έχουμε. Τι κοντά είμαστε. 22 πόντους καλά την είπες, δε φίλε. Μια χαρά είναι 22 πόντους. Τώρα που. Νάικ, δεν μ' άφησες. Αυτό πήγα να σου πω. Στο Χαριλάου έρχεται σε 3 εβδομάδες. Δεν υπάρχει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι μεγάλος άσος αυτό το μάτς. Έτσι, από τώρα στο λέω. Και άμα θες, από τα δύο, δύο κιλά μέλι που με χρωστάς, εκτός αν γίνει τι να πω, βγάλει πόδια ο Λευκός Πύργος και πάει, ξέρω εγώ, μέχρι τον Πειραιά. Μέχρι τον Πειραιά, όπως λες και εσύ, τότε θα το χάσω. Θα μου δώσεις λοιπόν, το ένα. Το ένα, εγώ, κάτσε, μπορεί να το χάσω. Άμα βάλει, ή τρία ή ένα να γίνουν. Τρία. Σου δίνω. Δες τι προκλητικό είμαι, κάθεσαι. Σου δίνω και το χ στο Χαριλάου με την ΑΕΚ. Πρόσεξε λίγο. Είναι φανταστικό. Δεν απαντάει. Εγώ αγόρασα μέλη. Ναι. Είναι φανταστικό. Ναι, και ειλικρινά σε μιλάω, ξυπνούσα το βράδυ. Ναι. Εδώ. Τι είσαι, τι είναι αυτό. Φίλε με. Ναι. Καρύδια με μέλη. Χωρίς καρύδια. Ναι, ήρθες μια φορά χωρίς μπανάνα. Σηκωνόμουν, ρε φίλε, το βράδυ. Εντάξει. Εγώ να πω την αλήθεια δεν είμαι του μελιού, δεν τρώω, αλλά θα δοκιμάσω. Άμα μία να κουταλιά είναι... την ημέρα το πρωί με ζεστό, ναι. με λιαρό νερό. Θα βγάλω τρίτο πόδι. Και λεμόνι. Δεν βγάζει τρίτο πόδι. Ναι. Μπορεί να κάνει και με τρύπα στον οφαλό δεύτερο. Να φάστε. Δεν απάντησε, να κλείσει με αυτό. Ναι, λέγε τι. Λοιπόν, δε σου τώρα. Όχι, και 15, τελειώνει. Και το χ σου δίνω. Είναι αδιάφορο για την έκρηση το μάτς. Γιατί είναι αδιάφορο. Αν κερδίσει ο Καρυσκάκη, γιατί είναι αδιάφορο. Άντε, έλα και αύριο να τα πούμε. Άντε, έλα και αύριο να τα πούμε. Αύριο δεν μπορώ, έχω τον πατέρα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στου υποστηρικτέ. Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια και ιδιαίτερα τα σάλια του κυρίου Τρέγια που είναι και 1,5 κιλό το καθένα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτσουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου είναι η διεύθυνση του Πόρκιτο Ψητοπολείου και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% για κάθε παραγγελία σας. Πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Τεχλικίδης Ισακ, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, προσέξτε, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Και φυσικά το πετρέλαιο που παραγγέλνεται με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του πάντα. Μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία λιπαντικών και τεράστια ποικιλία αξεσουάρ αυτοκινήτων. Που Τεχλικίδης Ισακ, Ανδρέα Παπαδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο για το πετρέλαιο για την παραγγελία σας 2310-611-256. Και τέλος κλείνουμε με το κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ψέματα δεν λέμε εδώ πέρα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Το αγοράκι και το κοριτσάκι σας μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, Ανδρέα Παπαδρέου 225 πηγαίνετε. Δίπλα από το γεφυράκι το μετέωρον επάνω στο κεντρικό. Τηλεφωνείτε για τα ραντεβού σας 2310-616-999 και ανανεώνεστε οικονομικά. Εκεί πηγαίνει και ο BSS VAR. Τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας μπορεί να αντιμετωπίσει το κομμωτήριο ανανέωση, να ξέρετε. Μούση κάνω να πάμε. BSS VAR με... και μούση κάνει γουστάρω. Και ό,τι θες κάνει. Να... Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Γιώργο, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Ανοιχτά είναι η πόρτα του στούντιο, ανοιχτή μάλλον. Για την επόμενη επίσκεψή σου, όπου θα έρθουν και άλλοι φίλοι. Περιμένουμε τον Μπιμπισίδη ακόμη να μας πει ο Μπιμπισίδη θα έρθει. Θα έρθει μόλις. Για να δούμε και αυτό το καρτόν πότε θα έρθει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο στις 8 η ώρα, μην ξεχνάτε το ραντεβού μας. Από μένα, τον Γιώργο, τον Τάσο και φυσικά τον Ιωάννη, τον Ζάτη στην ηχοληψία. Αφού πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσκοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.